Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Άλλο ένα βράδυ κοντά σας. Κωστής Ραπτόπουλος, Νίκος από Γιαννητσά, Γιάννης Χιλιτίδης. Μια ήσυχη βραδιά. Έχει καιρό να έρθει, Νίκο. Όλες οι Παρασκευές λες ότι είναι ήσυχες βραδιές και καταλήγουν σε τρικυμίες. Δεν νομίζω τώρα βραδιάτικα Παρασκευή, τώρα μέσα Ιανουαρίου. Έρχεται χιονιάς, έρχεται να πούμε. Έρχεται χιονιάς πραγματικά. Εμένα μ' αρέσει. Το ζήσαμε αυτό. Μ' αρέσει. Έρχεται από τα βόρεια. Δεν μπορώ, τη τώρα δεν ξέρω πόσο θα πιάσει στη Θεσσαλονίκη αυτός ο χιονιάς. Ναι. Καταρχήν καλησπέρα σε όλο τον κόσμο και χρόνια πολλά. Όντως έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω οι Θεσσαλονικείς να έχουν λάβει τα μέτρα τους, πετρέλαια, ξέρω εγώ, αλυσίδες. Δεν μας έκανε βαρύ χειμώνα μέχρι στιγμής. Δεν μας έχει κάνει. Δόξα τω Θεώ. Καλώς Θεούλης της Ελλάδος αγαπάει τους Έλληνες και δεν τους αφήνει να εξοδευτούν πάρα πολύ. Ο Θεός αγαπάει τους Έλληνες. Ναι. Ναι. Σου λέει Τσίπρα θέλατε, άθεους θέλατε. Εγώ θα σας βοηθήσω φέτος, θα σας στείλω μια μίνι καλοκαιρία. Τώρα άμα τρελαθεί όμως κατά τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο και πατήσει κανένα. Τώρα έχουμε αλκιονίδες μέρες. Ναι, καλά, έτσι λες εσύ. Ναι. Πώς περνάς, εγώ, μια χαρά, δόξα τω Θεώ, ξεκουραστήκαμε. Πήγες ξενοδοχείο φέτος πάνω. Πήγαμε πάνω Φλόρινα, ξεκινήσαμε φέτος πρώτη εβδομάδα δουλειά. Κοπηλασία πάλι ξανά μανά στη Λέμβο. Πουλάς. Καλά πάμε, δόξα τω Θεώ, ξεκινήσαμε καλούτσικα. Εντάξει, ελπίζω να πάμε ακόμα καλύτερα. Πιάτσα τι λέει η αγορά, τι λέει. Εντάξει, είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο, μπορώ να πω. Σταθεροποιημένα πράγματα, συνειδητοποιημένος ο κόσμος πλέον. Ναι, για αυτό που γίνεται, ναι, ναι. Λίγα και καλά. Ναι. Εκτιμούν κάποια πράγματα. Η μαγιά, η μαγιά είναι φευγάτη, εδώ και πάρα πολύ καιρό μπορώ να πω. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν λίγο και τα χαρακτηριστικά. Τώρα μέσα στις γιορτές είδα λίγο κάτι ψιλοφλόρικες μαγκές. Δηλαδή για πες μου. Έλα να σε κεράσω ένα ουίσκι, ρε άδερφε, και κάτι τέτοια. Κάτσε καλά, ρε του λέω. Ναι. Και να κάνω χυμό πορτοκάλι και πολύ είναι τώρα. Ναι, μην ανεβάζεις, μην ξοδεύεσαι να πούμε. Σωστό. Κράτα τα λεφτά σου. Σωστό. Κράτα τα λεφτά σου γιατί το πετρελαιάκι. Ναι. Δόξα τω Θεώ και λέω Πούτιν καλά πάει σε αυτή την τιμή. Σιγά, σιγά. Ναι. Λέω Πούτιν καλά πάει σε αυτή την τιμή. Ξέρεις, έμαθες. Βάλθηκαν να σπάσουν τα πόδια του Πούτιν με το φυσικό αέριο και μαζεύτηκαν όλοι εκεί και λέει: κάτσε και να κατεβάσουμε και εμείς το πετρέλαιο για να τη βγούμε στον Πούτιν, να πούμε. Και σχεδιάζεται το χρόνο το πετρέλαιο το θέρμανση να έχει κανένα 50 λεπτό, κανένα 45 λεπτό και να είναι κάτω από 80 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης. Για να δούμε. Η εξέλιξη είναι μπροστά μας. Λες. Έτσι λέω. Ναι. Τα βλέπουμε τα γεγονότα από έξω που έρχονται σιγά-σιγά. Τέλος πάντων. Στις πόλεις που πας, τι ακούς? Τίποτα, ήρεμα πράγματα, Κωστή, μην περιμένεις. Ο κόσμος ασχολείται με λίγο απ' όλα. Λίγο με το ποδόσφαιρο, λίγο με τη δουλειά του, λίγο με το καφενείο, λίγο με την πρέφα, λίγο με το κουτσομπολιό. Δόξα τω Θεώ. Εντάξει. Το ξέρουν, δεν παντρεύονται. Ναι. Εντάξει, παντρεία σήμερα είναι ένα δύσκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Ναι. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Σήμερα να αποκτήσεις παιδιά, να έχεις υποχρεώσεις, να έχεις φροντιστήρια, να έχεις αυτά. Δεν βασίζεσαι. Βέβαια, δεν βασίζεσαι. Δεν θα μπορείς να κάνεις ένα παιδί και να το ταλαιπωρείς, να πούμε να το σέρνεις μαζί σου επειδή εσύ δεν μπορείς να ζήσεις τον εαυτό σου, να πάρεις και ένα δεύτερο στο κεφάλι σου πρόσωπο παιδί. Θα μου πεις ο Θεός μεγάλος είναι, αλλά. Ο Θεός είναι μεγάλος. Θα μάθουμε, ναι, τα παιδιά μας δυστυχώς θα μάθουν και αυτά ενώ τα είχαμε πριγκιπόπουλα να πούμε. Σιγά σιγά θα τα βάλουμε στη σκληρή πραγματικότητα. Εμένα σε λίγο τα παιδιά μου θα βγουν στην παραγωγή και εκεί θα δουν πόσα παιδιά πιάνει ο ψάκος. Το δεσπότη Μονιώδη. Α, μπράβο. Ναι, ναι. Είχαμε και καλά πράγματα βέβαια. Φέτος είχαμε εξελίξεις. Ξέρεις, σε κάποια πράγματα εγώ ειδικά μικρασίας είμαι. Δηλαδή. Ρε παιδί μου, μεγάλη ευαισθησία πάνω σε τέτοια θέματα, ειδικά μικρασιατικού περιεχομένου. Τι ευαισθησία. Είχαμε μετά από πολλά χρόνια τον καθιεργιασμό των υδάτων στην Σμύρνη. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρεις τι είναι. Τι Σμύρνη, δεν κατάλαβα. Ρίξανε στο Σταυρό μετά από σχεδόν 100 χρόνια. Ναι. Το Σταυρό. Ναι, ναι. Έγινε εκεί η ευλογία μετά από 100 χρόνια. Στη Σμύρνη, στο λιμάνι της Σμύρνης. Όπως και εκεί στο λιμάνι της Σμύρνης, ναι. Είναι κόκκινο το νερό, δεν είναι πλέον γαλάζιο. Γιατί είναι κόκκινο? Από το αίμα των προσφύγων που σφάχτηκαν εκεί πέρα μέσα από τους Τούρκους. Δεν έχεις άκουσει εσύ τίποτα για αυτό το θέμα? Σφάχτηκαν οι πρόσφυγες, αλλά μπράβο. Δεν καθάρισε το νερό. Δεν έχει καθαρίσει εκείνο. Μια ζωή θα είναι κόκκινο εκείνο το νερό. Είχαμε πάει να κάνουμε επεκτατικό αυτό τότε. Εμείς. Δεν έχει σημασία. Δικά μας ήταν τα μέρη, αυτοί μας τα πήραν, εμείς τα θέλαμε πάλι πίσω. Άσχετα αν κάναμε εμείς λάθη, έτσι. Αυτό είναι άλλη περίπτωση. Ιστορία γράφει. Στο κόκκινο νερό του. Λοιπόν, μπράβο, ήταν μια πολύ μεγάλη
τιμή για την Ορθοδοξία και για τον ναι, χριστιανισμό. Ναι, ναι, ναι. Δυστυχώς. Κέρδη, είχαμε κέρδη. Δυστυχώς εγώ δεν, μπόρεσα να παραβρεθώ. Δεν ήμουνα. Άσε το κέρδος. Μην μιλάς για κέρδος για τέτοια πράγματα. Δεν θα μπερδεύεις την Εκκλησία με τον χριστιανισμό. Άστο. Το κέρδος αυτό μας είναι άλλη περίπτωση. Το κέρδος μας είναι ότι κάναμε το ευχέλαιό μας, κάναμε το μνημόσυνό μας για τις ψυχούλες που σφάχτηκαν εκεί πέρα μόνες τους. Και δεν ήταν ούτε στρατιώτες ούτε τίποτα, ήταν άμαχος πληθυσμός ελληνικός. Μάλιστα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Πέρα να χαρώ εγώ τώρα. Βεβαίως να χαρείς. Να χαρώ. Να χαρείς και να είσαι υπερήφανος για αυτά που γίνονται, όπως και επίσης να είσαι και υπερήφανος για τα ελληνικά νησιά μας, που αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βοηθάνε ανθρώπους που σκυλοπνίγονται εκεί πέρα γιατί κάποιοι το θέλαν αυτό το πράγμα. Και προτείνω σε όλο τον κόσμο, μια και εμείς δεν μπορούμε φυσικά να τους βοηθήσουμε, ούτε ηθικά ούτε οικονομικά, τουλάχιστον να τους στηρίζουμε και να βοηθούμε και να τιμούμε τα προϊόντα των Μυτιλινέων, των Χιώτιδων και γενικά όλων των νησιών οι οποίοι συμπαραστέκονται σε αυτή την κατάσταση. Δεν μας ενδιαφέρει αν είναι Σύριοι, αν είναι Αλβανοί ή αν είναι οτιδήποτε. Είναι ψυχούλες οι οποίες αυτή τη στιγμή κάποιοι τους βοηθάνε. Συμφωνείς μέχρι εδώ? 100%. Άμπρα. Ναι. Λοιπόν, εγώ πάντως, εάν φέτος πάω διακοπές, αν με αξιώσει ο Θεός να πάω διακοπές, θα πάω να αφήσω τα λεφτά μου εκεί, ναι. Στη Μυτιλίνη. Στη Μυτιλίνη. Ωραία. Γιατί έχω ακούσει πράγματα και έχω δει καταστάσεις. Στη Μυτιλίνη έχει τουρισμό λόγω του Αγίου Ραφαήλ. Έχει καλή οικονόμα. Δεν έχει σημασία. Έχει καλή οικονόμα. Δεν έχει σημασία. Ο Άγιος Ραφαήλ δεν είναι οικονόμα. Έχει οικονόμα το νησί σου. Δεν έχει καμία οικονόμα. Δεν έχει καμία οικονόμα. Πηγαίνουν άνθρωποι εκεί πέρα που έχουν πόνο στην ψυχή και στην καρδιά και ανέα τις ασθένειες και προσπαθούν να βρούνε με την πίστη τους να γίνουν καλά. Προσπαθούν να γίνουν καλά. Και τι τους κάνει ο Άγιος Ραφαήλ καλά? Αυτό το ξέρουν αυτοί που πάνε και ξαναπάνε. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Όταν πάει κάποιο και ξαναπάει και ξαναπάει, τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι βρίσκει. Ναι, ότι βρίσκει καλήνη, βρίσκει ανταπόκριση. Τώρα, αν κερδίζει το νησί ή αν δεν κερδίζει, αυτό είναι άλλη περίπτωση. Εσύ με συγχωρείς πολύ, αν θα πάθεις κάτι, θα πας στον καλύτερο γιατρό. Ρωτάω, θα τον πληρώσεις όμως. Ναι. Γιατί τον πληρώνεις? Για να γίνεις. Καλά. Α, γιατί δεν πας σε έναν γιατρό που είναι Αλμπάνης? Συγγνώμη. Τον Άγιο όμως δεν τον πληρώνει. Δεν τον, πληρω... δεν τον πληρώνει. Δεν τον πληρώνει τον Άγιο. Πηγαίνει. Εσύ λες ότι κονομάνει γύρω-γύρω. Και ο Άγιος ναι, κάνει. Δεν είναι όμως έτσι. Το γιατρό τον πληρώνει. Σε πληροφορώ ότι και σε δικούς μου ανθρώπους που έχουν πάει έχουν γίνει πολλά θαύματα. Βέβαια εσύ δεν τα πιστεύεις αυτά και δικαίωμά σου είναι. Στην Άγιο Ραφαήλ έγινε θαύμα. Εγώ όταν είχε πάει η ξαδέρφη μου η οποία είχε ένα πρόβλημα παλιά, είχε βγάλει μια φωτογραφία στον Άγιο. Αυτό τώρα πιστεύω εμένα με εκτιμάς ότι δεν λέω παπατζηλίκια πράγματα, έτσι νομίζω. Λοιπόν, στη φωτογραφία που είχε βγει. Στο σκήνομα τι? Είχε βγει ο Άγιος φωτογραφία, όπως είναι κανονικά. Τώρα, πώς έγινε αυτό το πράγμα. Σέλφι δηλαδή. Όχι σέλφι, δεν υπήρχαν σέλφι τότε. Ρε, α, πιο καρναβάλι. Ναι. Λοιπόν, πιο παλιά. Αυτή τη φωτογραφία λοιπόν την είδαμε και πραγματικά η ξαδέρφη μου, δόξα τω Θεώ, έγινε καλά. Την έκανε ο Ραφαήλ. Ναι, έγινε καλά. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, μπορεί να μην τα πιστεύεις. Εγώ σε λέω συμβάνει στην οικογένειά μου μέσα. Εσύ ό,τι θέλεις κάνεις. Εσύ αν έχεις κάποιο πρόβλημα μετά και σηκώσουν τα χέρια ψηλά οι γιατροί, να μην έχεις πρόβλημα, το εύχομαι. Ελπίζω να μην σου έρθει τέτοια στιγμή. Το πολύ πολύ πεθάνει. Ωραία, ναι. Το πολύ πολύ θα πεθάνεις. Αυτό είναι. Όπως πεθαίνουμε. Έχουμε υποχρεώσεις, μην μπερδεύεσαι. Εντάξει. Έχουμε υποχρεώσεις. Μαζί θα πάρουμε το καράβι να πάμε. Μη στεναχωριές. Είτε εγώ είτε εσύ. Να μακριά από εδώ η αρρώστια. Με ψυχοπλάκωση. Το ξέρω, το ξέρω. Με πας κόντρα και αυτό, γιατί θα είχα τελειώσει. Εντάξει. Έχω το πρωί το κόκκινο από το βράδυ εσένα. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Τώρα από εκεί και πέρα επίσης να πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, άμα πάθει καμιά σχολικοειδήτητα, εξαδέρφου, θα πάρει το καράβι και θα πάει στον Άγιο Ραφαήλ. Όχι, ρε παιδί μου, για τέτοιες περιπτώσεις, αλλά και περιπτώσεις οι οποίοι οι γιατροί σηκώσαν τα χέρια ψηλά. Μόνο τόσο. Ναι. Όχι μόνο για τότε. Γενικά πηγαίνεις γιατί πιστεύεις. Είσαι χριστιανός Ορθόδοξος. Πιστεύεις. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, μη με κόβεις το ρυθμό, θα ξεχάσω αυτά που θέλω να πω. Πες τα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, έναν άλλο Νίκο που δεν ξέρεις είναι ότι εδώ και ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τότε που πήγα στην πατρίδα μου στα Δαρδανέλια. Με το γκρουπ του σχολείου, με τον κύριο Κενανίδη, το διευθυντή του Δευτέρου Γενικού Γυμνασίου Γιαννιτσών, ο οποίος μου έδωσε την ιδέα. Πόσα πληρώσατε? 100 ευρώ. Το άτομο. Ναι. Πώς είσαστε ονοματέοι? Ήμασταν καμιά 50 άτομα, 60 παιδιά του σχολείου. Πήγαμε, κάναμε εκεί πέρα εκδηλώσεις. Έγινε οικονόμα. Πήγαμε, ναι. Δεν ήταν θέμα οικονόμας, ήταν θέμα ένα προσκύνημα που έγινε στα πάτρια εδάφη μας. Πήγαμε, είδαμε το Αϊβαλί, πήγαμε, είδαμε την Τρία και τα Δαρδανέλια που είναι. Την Τρία. Την Τρία, ναι. Ποια την Τρία. Την Τρία, ρε, του Ομήρου, την Τρία. Α, νόμιζα του Σούπερ Τρία. Όχι, ρε, την Τρία, ρε, τι είσαι εσύ. Δεν θα με αφήσει να σταυρώσω. Εκεί είναι η Τρία. Εκεί είναι η Τρία.
Σαουρίδη δεν είχε όμως τον Day 3. Ναι. Είχε Αχιλέα, είχε Έκτορα, τέτοιους. Ναι, είχε Παλικάρι. Λοιπόν, ναι. Εκεί λοιπόν πήρα την ιδέα ότι μετά από 100 χρόνια από τη στιγμή που γύρισα εγώ μαζί με το γιο μου στην ιερή αυτή πόλη των Δαρδανελίων, αποφάσισα να μαζέψω υλικό. Τι μαζέψεις? Και φωτογραφικό υλικό, αλλά και πληροφορίες από παλιούς Δαρδανελιώτες, για να μπορώ να γράψω. Είχε δικούς μας Έλληνες εκεί? Είχε. Ωραία. Έχουν μείνει και είναι και τουρκοκριτικοί οι οποίοι μιλάνε ελληνικά εκεί πέρα σε αυτά τα μέρη. Και μπορούσαμε και συνοηθήκαμε άψογα. Αποφάσισα λοιπόν να γράψω ένα βιβλίο για τα Δαρδανέλια, εσύ, να συλλέξω όλες τις πληροφορίες σε συνδυασμό με τη διαδρομή της οικογένειάς μου, όπως επίσης και με δικά μου έξοδα να γυρίσω ένα ντοκιμαντέρ με δικιά μου κάμερα. Γέλα εσύ, δεν σ' αρέσουν αυτά. Λοιπόν, και να το έχω σαν αρχείο, πρώτα απ' όλα για μένα, για την οικογένειά μου, αλλά και για τα παιδιά μου μεθαύριο, ξέρω, για κάποιον πατριώτη ο οποίος θέλει να θα έχει. Θα το πάω στο φεστιβάλ της Δράμας? Όχι, σε κανένα φεστιβάλ θα το πάω, θα είναι για προσωπική χρήση. Εντάξει. Σε ευχαριστώ που με ειρωνεύεσαι. Δεν σε ειρωνεύω. Λοιπόν, εγώ οφείλω να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους γιατί ξεκίνησα μόνος μου και είδα πατριώτες που αγαπάνε αυτό το χώρο και, αυτή, και την πατρίδα γενικά. Ανθρώπους οι οποίοι είναι δάσκαλοι με όλη την σημασία της λέξεως. Ποιος αγαπάει την πατρίδα? Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι αγαπάνε υπερβολικά την πατρίδα, είναι πραγματικοί Έλληνες και μαθαίνουν στα παιδιά μας γράμματα όπως πρέπει να τα μάθουν. Και αυτούς τους ανθρώπους είχα εγώ τύχη να τους γνωρίσω. Τζάμπα τα μαθαίνουν. Είναι ο κύριος Κενανίδης. Ο Κενανίδης είναι δάσκαλος. Είναι διευθυντής του Δευτέρου Γενικού Λυκείου. Είναι ο κύριος Καραθανάσης, ναι, ο οποίος είναι πρόεδρος των Μακεδονικών Σπουδών. Μην με κάνεις, θα ξεχάσω τα λόγια μου. Των Μακεδονικών Σπουδών. Λοιπόν, πρόεδρος, ο οποίος με έχει βοηθήσει αυτή πάρα είναι πολύ. Είναι καθηγητές δηλαδή. Είναι, είναι άνθρωποι των γραμμάτων. Πού είναι αυτοί, πού? Εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είναι. Α, είναι δηλαδή καθηγητές. Είναι καθηγητές, όπως θέλεις να το πεις. Ναι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, αυτοί που μαθαίνουν στα παιδιά μας γράμματα με όλη την σημασία της λέξης. Στο σχολείο, να είναι σωστοί άνθρωποι, άστα φροντιστήρια. Δεν υπάρχουν φροντιστήρια. Ναι. Λένε την ιστορία στα παιδιά όπως είναι και μαθαίνουν και τους μαθαίνουν να ξεκινήσουν τη ζωή τους σωστά. Είναι δάσκαλοι, μπορεί να να έχουν χίλια πτυχία, αλλά για μένα είναι δάσκαλοι στην ψυχή και στην καρδιά. Τέλειες. Επίσης να ευχαριστήσω τον κύριο Νίκο Χόρμπο. Ο Χόρμπος ποιος είναι? Ο οποίος είναι ένας γιατρός 92 χρονών από το Πανόραμα Θεσσαλονίκης, ο οποίος μου έχει δώσει πάρα πολύ φωτογραφικό υλικό. Ναι. Και την πατριώτησά μου, την κυρία Γεωργατσέλη, η οποία είναι στην Αθήνα, είναι πρόεδρος εκεί πέρα των Τσακαναλιωτών. Πρόεδρος και κάνει πολιτιστικές εκδηλώσεις και τέτοια. Τσανάκαλης είσαι εσύ? Τσανακαλιώτης, ναι. Τι θα πει αυτό, Τσανάκαλη? Ναι, είναι τα Δαρδανέλια, στην τουρκική λέγονται Τσανάκαλη. Ναι. Και αποφάσισα λοιπόν να αφιερώσω το χρόνο μου για να κάνω αυτό το βιβλίο και αυτό το ντοκιμαντέρ. Όσο τρελό και να σου φαίνεται. Μάλιστα. Για μένα η Μικρά Ασία. Και θα το βγάλεις προς πώληση, δηλαδή? Όχι προς πώληση. Θα το κρατήσω για μένα και όποιος μου ζητήσει αντίγραφο, είμαι πολύ, πολύ ευχαρίστος να το δώσω. Όπως και επίσης δέχομαι, αν μας ακούει κάποιος ο οποίος έχει κάποιο αρχείο, φωτογραφίες από τα Δαρδανέλια συγκεκριμένα, κάποιες πληροφορίες, ήταν πατριώτης, πολύ ευχαρίστος να με βοηθήσει να ολοκληρώσω αυτό το έργο που έχω να κάνω. Θα πρέπει σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που ζούμε, όσο και να σε ξενερώνω τώρα, γιατί θέλαμε να πούμε άλλα πράγματα, αλλά μια φορά για μένα θα μου κάνεις τη χάρη να τα πω αυτά από το μικρόφωνο, να μορφωθούμε και να πάρουμε παραδείγματα από τους παππούδες μας. Γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα ζει μια δύσκολη κατάσταση, μια δύσκολη οικονομική κρίση και όλοι τρενόμαστε. Φάγαμε όμως κρεατάκι τα Χριστούγεννα, ήπιαμε τη σαμπάνια μας την πρωτοχρονιά το βράδυ, είχαμε τους μπακλαβάδες μας στο σπίτι, όσοι ακόμα έχουν μείνει. Θα πρέπει όμως να θυμούνται και να γυρίσουμε στο παρελθόν και να δούμε ότι η Ελλάδα δεν ήταν πάντα έτσι και να παίρνουμε δύναμη από τους προγόνους μας, γιατί αυτοί ήρθαν εξυπόλυτοι από εκεί. Οι δικοί μου οι παππούδες ήρθαν με την εικόνα του Αγίου Γεωργίου στα χέρια και με μια ελληνική σημαία, την οποία ελληνική σημαία αυτή την έχω ακόμα στο σπίτι. Άρα λοιπόν εγώ έχω μάθει να τα τιμώ αυτά τα πράγματα και όσο με παίρνει και όσο μπορώ θα τα τιμώ, γιατί από αυτούς μάθαμε πράγματα. Πάντα στο σπίτι μου υπάρχει. Από αυτούς μάθαμε να κλέβουμε? Όχι. Αυτοί ήταν άνθρωποι, άνθρωποι πατριώτες. Ήταν άνθρωποι ανιδιοτελείς. Είχαν αξίες. Αυτές λοιπόν τις αξίες εγώ τις είδα. Δεν μπορώ να τις παραβλέψω. Μα στραβός, μα καλός, μα κακός, αυτό είμαι. Στο σπίτι μου πάντα θα υπάρχει ένα πιάτο για τον οδηπόρο που θα περάσει, για τον φτωχό, για τον μετανάστη, όπως και να λέγεται αυτός. Άσχετα που βγαίνουν κάποιοι και λένε έρχονται και τζιχαντιστές, έρχονται. Ο άνθρωπος χρειάζεται βοήθεια. Μπορείς να το βοηθήσεις. Βοήθησε τον. Δεν μπορείς. Κάνε ό,τι μπορείς τέλος πάντων.
Αυτό σου διδάξανε και αυτό θα κάνει. Εμάς ποιος θα μας βοηθήσει. Εμείς θα βοηθήσουμε το. Εμείς δόξα τω Θεώ είμαστε, Κωστή. Ναι. Έχεις κανένα πρόβλημα εσύ. Άμα έχω, τι όψο, ποιος θα με βοηθήσει. Κάποιος θα βρεθεί να σε βοηθήσει. Σε βοηθήσω εγώ. Σε βοηθήσω άλλος ο φίλος σου δίπλα. Φύγερε. Δεν έχεις ανθρώπους δίπλα σου που μπορούν να σε βοηθήσουν ανά πάσα στιγμή. Μόνο στενή. Η στενή, αυτοί θα σε βοηθήσουν λοιπόν. Καλά. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσουμε κανένα μήνυμα. Διάβασα κανένα μήνυμα. Σε ψυχοπλάκωσα λίγο σήμερα, αλλά ήθελα αυτά να τα πω. Με αυτά τα δάρδα. Πάει την ψώνη σε λέει αυτό. Καλά λέει. Μπράβο ρε Νίκο για τις ιδέες σου και τις πράξεις σου. Ραπ δεν είναι όλα κονόμα, ρε φίλε. Βασίλης Βέρεια, βέβαια. Είναι όλα έτσι, πως, μια ομορφιά. Πες το λακαμά τον κουμούνα να ανεβάσει τη μαρμίτα και μα μην τον νοιάζουν μόνο τα κομμουνιστικά της Ανταρσία με ύψιλο. Τι έγινε το με πόντο στη ΒΡΑΠ. Δεν μας δίνουν, ρε φίλε. Μα πήγες και έκανες ανακοίνωση. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να κάνει 50% ακραματικότητα. Έτσι, πηγαίνεις και κάνεις δήλωση χωρίς να έχεις τα πιστοποιητικά χαρτιά στα χέρια σου. Δηλαδή, πόσο φελός είσαι. Δηλαδή, έχεις ανθρώπους οι οποίοι σε αγαπάνε μόνο. Δεν έχεις εχθρούς. Πήραν από τα κόκκινα τηλέφωνα κάτω στο Εστινόβα και είπαν μην δίνετε εκπομπή στο Ραπτόπουλο. Δεν σε κόβει το μυαλό λίγο. Και τι δηλαδή, 45 χρόνων μπουνταλάς ήσουν, να μπουνταλάς έμεινες. Μη λες ρε τα πάντα, άστο να γίνει πρώτα. Δες το από χίλιες πλευρές και μετά βγες πανηγυρικά. Και δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνεις ανακοίνωση. Κάνε μια εκπομπή χωρίς να το ξέρει κανένας. Από μόνο του μέσω του διαδικτύου, μέσα σε δύο μέρες θα γίνει πανικός. Εντάξει, εντάξει. Πήγες εσύ, θα κάνω εκπομπές, θα κάνω. 50% ακόμα κάτι χείται σε πάνω, κάτι αυτή. Σιγά να μην σε αφήσουν να κάνεις εκπομπή εσύ. Δευτέρα. Βέβαια. Τι φταίει το χείτα φταίει τώρα. Θα χάσει το ψωμάκι του χείτα, ρε. Σιγά, ρε. Γιατί σιγά. Όχι. Ποιο θα το βλέπει το χείτα, άμα βγει ο Ραπτόπουλος με ασλαμά μέσα και με κουλιανό. Και ο χείτα φίλος, αδερφός, κολλητός, έτσι. Αλλά δεν μπορεί να το φθορίσει τώρα μπροστά σου. Μην τρελαίνεσαι. Μην τα λες αυτά, μην τα λες αυτά. Λοιπόν, πες τον κόκκινο ότι η κοκλία είναι η βίδα. Λέγεται κόκκλιο στο σαλιγκάρι, κυρίως στην Κρήτη. Ναι. Λόγω του σχήματος που έχει το κέλυφο και θυμίζει βίδα. Κοχλιός. Ναι. Κοχλία τον είπε. Κοχλιός είναι η ονομασία. Ναι, ναι. Ο γιατρός λέγεται. Είναι παθολόγος. Πώς λέγεται ο γιατρός που φέρνει στην εκπομπή σου και κάνει βελονισμό που είναι το ιατρείο και τηλέφωνο. Είναι βελονιστής και παθολόγος ο Γιάννης ο Μπανιώτης. Είναι Εγνατία 63. Θεραπευτής θα λες καλύτερα γιατί. Εγνατία 63 τώρα το τηλέφωνο. Οι βελονιστές είναι θεραπευτές. Ναι, είναι θεραπευτής. Το τηλέφωνο τώρα έχω το κινητό του. Να το δώσω στον αέρα. Δεν ξέρω. Τέλειο. Αυτά εσύ και ο πλήρακος θα ξέρω. Εγώ πού να ξέρω από αυτά τα πράγματα. Να το δώσω στον αέρα. Το σταθερό δεν το ξέρω. Τώρα, άμα ακούει τώρα, εκεί στο μαγαζί δεν ξέρω, στο ιατρείο, ναι, το τηλέφωνο. Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάσαι. Άμα δεν σου δώσω το κινητό, να σου δώσω το κινητό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα στα ευχάριστα θέματα. Πάμε στα ευχάριστα θέματα. Πάμε στα ευχάριστα θέματα. Ό,τι θες να πούμε. Ό,τι θες να με ρωτήσεις, εδώ είμαι. Καταρχήν, σταμάτα να βρεις τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Δεν έχω βρει. Έχεις βρει και έχεις υποβαθμίσει και έχουν σαλτάρει πάρα πολύ. Ποιος? Μία. Ναι, τώρα θέλει να βγει. Ας βγει. Τι θέλει να πει για τον Τζανάκαλη? Ναι. Από αυτό το που έπαιζε στην καβάλα τα μαγαζίνες. Όχι ρε. Ποιον Τζανάκαλη? Καλησπέρα σας. Έλα ρε φίλε. Έλα Νίκο, έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα Κωστή και σένα. Ποιος Τζανάκαλη φίλε, τι έχεις να του πεις αυτού? Ναι. Ωραία Κωστή, όλα πέφτει. Ναι. Τέλος πάντων. Για το βιβλίο που θες να γράψεις. Ο πατέρας μου συγχωρεμένος ήταν από τους ανάκαλτα δαρδανίλια. Ναι. Τους ανακαλιώτες πολλούς. Mm-hmm. Έχει στο Φρύνιο Καβάλας. Το ξέρω και πιο πολύ Μαδιδιανή είναι εκεί πέρα. Λοιπόν, προχθές είχα τη συζήτηση με τον αδερφό μου τον μεγάλο. Εγώ είμαι 56 γεννητής. Στο Φρύνιο. Στο Φρύνιο. Στο Φρύνιο. Ξέρεις τι ξυλοδίδω. Σταμάτα να μιλήσω με τον άνθρωπο δύο λεπτά. Ναι. Η Τούσλα ρε Κώστα που λένε. Πολύ ξύλο ρε φίλε, πολύ ξύλο. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ναι, για πες. Λοιπόν, Νίκο, ναι. Συζητούσα τον αδερφό μου, λέω, κανένα βιβλίο δεν έχει βγάλει. Γιατί ήθελα, έτσι κλείζει ρε παιδί, να μάθει την ιστορία μου. Mm-hmm. Λέω, ο σύλλογος επάνω του Φρυνού δεν έχει βγάλει κανένα βιβλίο, λέει, δεν έχει βγάλει. Αλλά υπάρχουν ηλικιωμένοι εκεί ακόμα που θα μπορέσεις να πάρεις... Ναι. Πληροφορίες για το βιβλίο. Μην πάει πουλήσει λάδια, πάνε εκεί για του ηλικιωμένου, θα πάρει για του ανάγκη. Θα το επισκεφτώ. Ήταν μέσα στα. Μέσα στο. Πόσο στον προγραμματισμό μου να επισκεφτώ το χωριό, γιατί είχα ακούσει ότι υπάρχουν εκεί πατριώτες. Θα το κάνω γιατί και θα ψάξω να βρω πληροφορίες. Και τον Άγιο Γιώργη, όπως λες, με την εικόνα του Άγιο Γιώργη είχαν έρθει. Mm-hmm. Ο πατέρας μου συγχωρημένο είχε έρθει ένα χρονό από εκεί. Mm-hmm. Και συνέχεια ανέφερε αυτό το Τζανάκαλε, τα Δαρδανέλια. Τα χωριά εκεί, τα αυτό και τώρα με έκανε αυτό το κλικ μέσα μου και λέω να τώρα, με ενδιαφέρει αν θα γράψει το βιβλίο όμως. Λοιπόν παιδιά ακούστε κάτι,
γράψτε το βιβλίο και εγώ θα το κάνω promotion. Το δεν θέλω ρε φίλε να το κάνεις promotion. Εντάξει παλικάρι μου. Νίκο, πώς θα επικοινωνήσω μαζί σου, μαμά. Άφησε το τηλέφωνο στο Γιάννη το Χιλιτίδη, το δικό σου και θα επικοινωνήσω εγώ μαζί σου. Καλά. Εντάξει, καλά, ευχαριστώ καλά πολύ. Άντρε, Κωστή, να είσαι καλά. Εγώ πάντως. Δεν το κάνουμε ρε Κωστή για να το βγάλουμε. Εγώ μπορεί και εμένα να γίνει δική μου αποκία, δεν συγκινούμε όμως πολύ. Αλλά άμα βγάλετε το βιβλίο, εγώ θα το κάνω promotion. Όχι, δεν χρειάζεται να το, θα το κάνω. Δεν το χρειάζεται να το κάνω. Μα δεν θέλω να βγάλω λεφτά από αυτή την ιστορία. Θέλω να το κάνω. Όχι, για να βγάλω λεφτά. Για να θα το διαφημίσω. Εντάξει, ναι, θα χαρώ πολύ. Ούτε εγώ θέλω λεφτά. Θα χαρώ πολύ. Θα χαρώ πολύ. Εγώ να μην συγκινούμε με τέτοια. Ο Θεός να με έχει καλά, ο κύριος Καραθανάσης να είναι καλά, ο οποίος είναι αρχικός σε τέτοια θέματα. Έτσι, έτσι. Να με βοηθήσουν και όλα θα πάνε καλά. Εντάξει. Πάμε στα ευχάριστα θέματα λοιπόν. Τα ευχάριστα θέματα το βγάζει. Λέμε παραδείγματος χάρη. Μην κρίνεις ποδοσφαιριστές που τους έχεις δει και έχεις κακή αντίληψη για αυτούς. Ποια είναι, δηλαδή, ότι ξέρεις, ήξερες παραδείγματος χάρη ότι για το Βέλιο αυτά που λες δεν ισχύουν. Γιατί συνέχισες και τα έλεγες. Δεν απάντας, μην απάντας. Ήξερες ότι ο Χαρίσης δεν είναι γιδοβοσκός όπως τον έλεγες. Συνεχίζεις όμως και το λες γιδοβοσκό. Γιατί θες να πας κόντρα στο κύμα, μπορείς να μου πεις. Θα σου πω. Εκτός εάν δεν εκτιμάς τις δικές μας τις πληροφορίες. Εκτιμώ. Τότε δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε. Εκτιμώ, αλλά με το Χαρίση, ας πούμε, δεν μπορεί να χτυπήσει τον Ολυμπιακό. Με έναν 20χρονο Χαρίση και με μια αμυντική χαφάρα δίπλα του μεγάλης κλάσης το χτυπάς τον Ολυμπιακό, φίλε. Με τέσσερις Χαρίσηδες μέσα δεν τον χτυπάς. Αυτό δεν σημαίνει ότι το παιδί πρέπει να το καταποντήσεις. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι παντού, έχει δύο πόδια, μπαίνει μέσα στην περιοχή, πατάει περιοχή, είναι στην τρίπλα και στο μαρκάρισμα και τον βγάζεις γιδοφοσκό. Μ' αρέσει που πατάει περιοχή, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει τέτοια χαφ. Αλλά είναι στο μαρκάρισμα χαμηλά. Ναι. Είναι λίγο γιδοβοσκός. Εκεί πρέπει να το βρεθεί. Όχι, το μαρκάρισμά του σε πληροφορώ ότι είναι τέλειο, χαμηλά. Απλώς τι φοβάται, τον τραυματισμό. Αυτό φοβάται. Γιατί. Sporting Λισαβόνας. Τον Τέλα. 2-2. Τελικό. Ποιο είναι, Γιάννη, πες μας λίγο το νούμερο. 1244 είναι τελικό. Βγήκε εκεί. Ωραία. 2-2. Ευχαριστώ τον Γιάννη τον Χιλιτίδη. Ράπ σου μιλάω ειλικρινά, έχει αποκτήσει τον τελευταίο καιρό ένα απίστευτο χιούμορ. Δεν το είχε σε αυτό το βαθμό παλιότερα. Συγχαρητήρια. Άμα γεράσει ο άνθρωπος. Είναι και ανάλογα και τις παρέες που κάνει, φίλε, να ξέρεις, να έχεις υπόψη. Παίζει ρόλο. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, στη συνέχεια. Λοιπόν, ο μικρός έχει πάθει πάνω στον πρώτο του βηματισμό που μπήκε στην ομάδα, γιατί είναι η δεύτερη φορά που μπαίνει στην ομάδα. Ένα τραυματισμό. Αυτό ξέρεις από τι γίνεται. Από την υπερπροσπάθεια που κάνει και από την απειρία του. Μάλιστα. Κατάλαβες. Δηλαδή, η θλάση που παθαίνει ο Λέοβατς με τη θλάση που παθαίνει ο μικρός. Ο Χαρίσης. Δεν έχει καμία σχέση. Ο άλλος το κάνει από υπερπροσπάθεια για να μπορέσει να διατηρηθεί στην ομάδα και την πατάει, γιατί ακόμα δεν είναι έτοιμος και τον πιέζουν να φανεί ότι είναι καλή μεταγραφή. Γιατί για μένα ο Λέοβατς είναι παιχταράς. Είναι. Θα το δείτε για τον Λέοβατς. Και για το Χαρίση, εγώ το λέω. Πριν να το πάρουν το Χαρίση οι δημοσιογράφοι στο στόμα τους και αρχίζουν ο Χαρίσης και ο Χαρίσης. Τα παιδιά αυτά σου λέω τα παρακολουθώ. Ο ένας λοιπόν από υπερπροσπάθεια παθαίνει τις θλάσεις και ο άλλος από απειρία. Ρε Νίκο, εγώ σε στέλνω εκεί στο χορηγείο, πώς το λένε, για να. Ναι, αλλά δεν με ακούς όμως όταν σε μιλάω. Ο Τζίμι Ροτ είναι ένα στυλ κάτσε, αλλά στο πιο επιθετικό. Δεν το είδα το επιθετικό. Έτσι. Υπάρχει. Δεν το είδα. Υπάρχει στο επιθετικό, θα το δεις. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει δύο χαρακτηριστικά. Έχει τη γρήγορη πάσα εν κινήσει. Δηλαδή, στη βολίδα επάνω στο σπριντ έχει την κάθετη γρήγορη πάσα. Έχει τη μακρινή την παλίτσα, αλλά έχει και τη συντήρηση. Το να κρατήσει, το να μπει στην περιοχή, το να σουτάρει, έχουν και οι δύο καλά πόδια. Ποιο αργός από τον Κάτσιν. Υπάρχει πολύ μεγάλο συναγωνισμό. Ποιο αργός από τον Κάτσιν. Τον Κάτσιν γιατί το φάγατε. Τον Κάτσιν γιατί το φάγαμε. Αυτά δεν τα ξέρω. Α, δεν τα ξέρω. Δεν ξέρω αυτά τα. Δηλαδή εκτός αποστολή, δηλαδή δεν μπορεί να είναι πνευματικό. Δεν ξέρω, φίλε, το τι γίνεται εκεί πέρα μέσα, τα διαπλεκόμενα δεν τα ξέρω. Μην ξεχνά ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει καμία σχέση με τον ΠΑΟΚ των προηγούμενων χρόνων, έτσι. Υπάρχει πολύ γραβάτα μέσα, υπάρχει πολύ κουστούμι, υπάρχει πολύ manager λίκη, υπάρχει πολύ ευρώ που κυκλοφορεί, υπάρχουν πολλοί διευθυντέ. Έτσι. Και τον Κοσμάκη τον έχουν βάλει ένα κουστούμι, τον ΠΑΟΞΥ, του βγάλανε το flying, του βάλανε ένα κουστούμι. Του βγάλανε το σταράκι, το παπούτσι, του βάλανε σκαρπίνι, του σφίγγει λίγο. Κατάλαβες, δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν πριν από 15 χρόνια που ήμουν εγώ στην 4 στο Κάγκελο. Ήσουν πιο μάω-μάω. Ήμουνα λίγο πιο μάω-μάω, εντάξει. Μην φανταστείς και πάρα πολύ τώρα μάω-μάω. Εντάξει. Εκπολιτίστηκα σιγά-σιγά. Κόκαλο πάντως στη μύτη δεν είχα. Ναι. Όπως θες να λες ότι έχουμε οι παοξίδες εμείς. Δεν έχετε, δεν είχατε κόκαλο. Δεν έχω εγώ, δεν είχα κόκαλο ποτέ, όχι. Ναι. Δεν θυμάμαι να έχω κόκαλο. Αυτή τη φήμη είχατε αποκτήσει. Ναι, εντάξει. Ότι κάνετε όλο τον κόσμο. Έτσι λες εσύ.
Βαράτε, δέρνετε, κάνετε, ράνετε. Έτσι λες εσύ. Περπατάτε, τρίζουν τα πατώματα. Αυτό, ότι περπατάει ο λαός του ΠΑΟΚ και τρίζουν τα πατώματα, το έχουν αποδείξει στα παιχνίδια του εξωτερικού τουλάχιστον. Έτσι. Που γεμίζουμε τα γήπεδα σε σκληρές έδρες και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Σωστό. Κάτι Κροατίες, κάτι Βοσνίες, κάτι Ισπανίες, κάτι Τουρκίες. Μόνο την Αγίου Δημητρίου δεν πατάτε. Του Αγίου Δημητρίου δεν την πατάμε. Είναι εκεί ο Μάνος με τους 300 και δεν μπορούμε. Κάνουνε μαγκές. Κάνουνε μαγκές. Γι' αυτό ο Τούντορ ήθελε τον Ηρακλείο. Ναι, Ιρακλείο. Ήθελε τον Ηρακλείο Τούντορ. Ναι. Γελάει ο κόσμος με τον Τούντορ λίγο. Ναι, όχι, άφησε Μάνο. Γιατί ο Τούντορ λίγο τελευταία τα έχει χάσει. Ναι. Και λίγο γίνεται, ας πούμε, ας το πούμε έτσι, λίγο γραφικός, όχι πολύ. Ίσα ίσα όσο πατάει ο ελέφαντας. Λοιπόν, μηνύματα. Για διάβασε λίγο μηνύματα. Μηνύματα. Λοιπόν, κάτσε έλα στην ομάδα που σου ταιριάζει. Λέει ο γιατρός Ηρακλειδίας. Λίγο τσιγκούνι ιδιοκτήτη έχει, αλλά τα λεφτά δεν είναι το παν. τον προτρέπει να πάει στον Ηρακλείο. Όχι, μπορεί να πάει και κάτι. Α, μα δώσει το Βέλιο και α πάρει τον Κάτσε. Ο Κάτσε, λέει ο γιατρός, είναι καλύτερος από τον Τζίμιρο και τον Χαρίση. Ο Κάτσε. Στο παιχνίδι, όχι. Στα μαρκαρίσματα και στα πνευμόνια, ναι, δεν μπορεί ο Κάτσε να το βάλει κανένα κάτω. Η καλοπροαίρετη κριτική στο Βέλιο τον βοήθησε, λέει πάλι ο γιατρός Ηρακλειδέας. Νομίζω, ναι. Εμάς ήταν και λίγο πιο. Ο Βέλιος είναι ένας αθλητής ποδοσφαιριστής. Ναι. Είναι ένας πεισματάρης. Προσπαθεί να ξανακάνει το restart από την αρχή. Ναι. Εγώ το συμπαθώ πάρα πολύ αυτό το παιδί. Ναι. Γιατί έφτασε στα ψηλά πατώματα, πάρα πολύ ψηλά. Ποιος? Έπεσε. Ποιος? Ο Βέλιος. Ναι. Άλλος ποδοσφαιριστής μπορεί να είχε γίνει αλκοολικός, ναι. Μπορεί να τα είχε παρατήσει. Ναι, ναι. Αυτός όμως δείχνει ότι έχει πάστα ανθρώπου καλή. Ναι. Ότι έχει γαλουχηθεί. Καλή ποδοσφαιρική παιδεία έχει. Καλή ποδοσφαιρική παιδεία και τον θαυμάζω, όχι σαν ποδοσφαιριστή, αλλά σαν άνθρωπο πρώτα απ' όλα που προσπαθεί να ξαναχτίσει το μέλλον του. Λοιπόν, γιατρός Μπανιώτης. Ναι. Ο Κόμωθ ζητάει τα σταθερά τηλέφωνα. 231-082-82-400 Αγνατία 63. Ωραία. Θα πάτε. Να πάτε να βρείτε την υγεία σας. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Όλοι μας να έχουμε την υγεία μας γενικά. Μακάρι. Αυτά που λες. Με τον Μπάουκ, ο οποίος σιγά σιγά αρχίζει και. Πάει να βρει τα πατήματά του. Με τα Γιάννενα και τα Φιλιππίνα. Όχι, αυτά τα παιχνίδια δεν τα βλέπω καθόλου. Κερδίζουμε χρόνο, Κωστή. Ναι. Κερδίζουμε χρόνο. Η ομάδα θύμιζε Ερυθρό Σταυρό, νοσοκομείο. Σιγά σιγά προσπαθούμε να κερδίσουμε χρόνο, να κερδίζουμε αυτά τα παιχνίδια. Με μισόν 0, με 1-0, με καλή εμφάνιση, με κακή εμφάνιση. Το θέμα είναι να κερδίζουμε τα παιχνίδια. Μέχρι να μπορέσουμε να γυρίσουν ξανά πίσω όλοι αυτοί που ήταν τραυματισμένοι. Και αν έρθουν και 2-3 ποιοτικές καλές μεταγραφές, δεν λέμε όχι. Μάλιστα. Αλλά σίγουρα δεν χρειάζεσαι ποιοτική μεταγραφή και να κερδίσεις τον Πανιόνιο. Έτσι. Μάλιστα. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι καλά. Βλέπω ότι σιγά σιγά παίκτες ανεβαίνουν, όπως είναι ο Ζάιρο, όπως είναι ο Χαρίσης. Βλέπω πιτσιρικάδες δηλαδή, οι οποίοι σιγά σιγά ανεβαίνουν. Αυτό είναι θετικό για την ομάδα. Άρα βλέπεις Τζίμιρο τη Χαρίση να τρώνε Κάτσε και Τζιόλι, έτσι. Όχι. Όχι. Δεν πιστεύω ότι ο Τούντορ θα ρισκάρει με τους δύο πιτσιρικάδες όταν θα καίει μπάλα. Ναι. Χρειάζεται έναν σκύλο της Ιερουσαλήμ εκεί πέρα πίσω που να είναι πιο έμπειρος. Ναι. Όπως είναι ο Τζιόλις, ο οποίος μπορεί να είναι ένας αργός ποδοσφαιριστής, αλλά είναι κουμανταδόρος, είναι τιμονιέρης. Ανεβάζει και κατεβάζει το ρυθμό, όχι βέβαια αυτός. Δεν ανεβάζει τους ρυθμούς αυτός, αλλά ανεβάζει τους ρυθμούς και κατεβάζει τους ρυθμούς της ομάδος εκεί που πρέπει. Και νομίζω ότι με Τζιόλι Χαρίση, Τζιόλι Τζίμιροτ, η ομάδα θα περπατήσει μέχρι το τέλος της χρονιάς. Τζιόλι δεν βγαίνει. Νομίζω ότι θα ήταν βλακεία οποιοδήποτε προπονητή να πάει μέσα στην ΑΕΚ και να έχει δύο πιτσιρικάδες μέσα. Βέβαια, ο ρυθμός που θα δώσουν θα είναι καλός, αλλά ακόμα δεν υπάρχει εμπειρία. Για να μπορέσουν να κρατήσουν τον Μπάουκ στις πλάτες του. Λοιπόν, μια δυσάρεστη είδηση. Ναι. Λουκέτο και στη Softex. Δεν το περίμενες εσύ για τη Softex. Στον δρόμο 200 εργαζόμενοι, μέσω τηλεφώνου ενημερώθηκαν οι εργαζόμενοι στη Softex, ναι, ότι το εργοστάσιο της ιστορικής χαρτοβιομηχανίας στο Βοτανικό, ναι, διακόπτει οριστικά τη λειτουργία του. Σε επικοινωνία που είχε χθες ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας με τον πρόεδρο του σωματείου, που μετέφερε την απόφαση της διοίκησης της Ιταλικής Πολυεθνικής Bolton, που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια η Αθηναϊκή Χαρτοπία, να διακοπεί η λειτουργία επικαλούμενος το οικονομικό βάρος που είχε προκύψει από την περσινή πυρκαγιά και την αδυναμία των μετόχων να καλύψουν το κόστος. Πάει και η Softex. Να πω κάτι σε αυτό το κομμάτι, αν μου επιτρέπετε. Να πει. Θέλω να πω ότι γενικά η κυβέρνηση, αυτή τη στιγμή που υπάρχει, η οποία απαρτίζεται από κάποιους ανθρώπους, πάνε να πουλήσουν ένα ψευτοτσαμπουκά για να δείξουν ότι έχουν τον έλεγχο, και αυτό είναι κακό. Δηλαδή, δεν μπορείς να πουλήσεις τσαμπουκά σε μια πολυεθνική εταιρεία ότι εσύ είσαι και κανένας άλλος και να την κλείνεις και να μένουν 200 εργαζόμενοι στο δρόμο. Πρέπει από τη στιγμή που θεωρητικά είσαι αριστερή κυβέρνηση, που δεν είσαι, να ψάξεις να βρεις τρόπους για να μπορέσει η Softex να μην κλείσει.
ο χρυσός να μην κλείσει. Στα λιγνητορυγεία Φλόρινας που αυτή τη στιγμή έχουν αφήσει στον κόσμο χειμωνιάτικα, κόσμο ολόκληρο εκεί πέρα πάνω, δεν πρέπει να κλείσει. Να μπει η εταιρεία σε νόμιμα πλαίσια, να μπει σε κάποια, πώς να το πω ρε παιδί μου, σε κάποια χρονοδιαγράμματα, να μην μολύνει το περιβάλλον, να μην καταστρέφει το κλίμα, να μην καταστρέφει χίλια δύο πράγματα, αλλά όχι να μείνει όμως και ο κόσμος στο δρόμο, ειδικά αυτή την εποχή που είναι και χειμώνας μπροστά μας. Νομίζω ότι θα πρέπει η κυβέρνηση, οι αγρότες είναι στο δρόμο αυτή τη στιγμή. Βγαίνω σαν τα Γιάννητσά, είδα 50 τρακτέρ στο δρόμο. Λέω, αμάν, καήκαμε. Θα αρχίσουμε πάλι, κλείνω δρόμο, ανοίγω δρόμο. Παίζει ο Άρης στην Κρία Βρύση. Την Κυριακή, ναι. Λες γι' αυτό να βγει και ένα τρακτέρ. Πάμε να το δούμε. Τολμάς. Με τους κρυαβρισιώτες. Με τους κρυαβρισιώτες θα είμαστε, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε, με τους κρυαβρισιώτες να είμαστε. Με ποιου να είμαστε. Με τους Αριανούς να είμαστε. Οι Αριανοί αφού με μαλώνουν μεταξύ τους. Πέσουμε σε κανένα ίδιο. Ενώ γιατί οι κρυαβρισιώτες τι κάνουνε. Ω, μια χαρά είναι οι κρυαβρισιώτες. Τουλάχιστον κρυαβρισιώτες. Καταρχήν πρώτα απ' όλα για να πας στην Κρία Βρύση χρειάζεται διαβατήριο, έχεις. Θα με πάει ο γιατρός ο Μπανιώτης. Άμα σε πάει ο γιατρός ο Μπανιώτης, εντάξει. Ο οποίος είναι κρυαβρισιώτης. Πόσο χρόνο κρυαβρισιώτης. Είναι 43 χρονών. Από την Κρία Βρύση πόσο χρονών έχει φύγει. Ο γιατρός σπούδασε στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό σπούδασε, μένει Θεσσαλονίκη. Ναι. Από την Κρία Βρύση πόσα χρόνια έχει που έφυγε. Ο Μπανιώτης ο γιατρός. Ναι, ναι. Δεν το ξέρω. Πρέπει να το μάθεις. Γιατί το Γιατί αν έχει περάσει δεκαετία, δεν παίρνει το διαβατήριό του. Και κοινού. Βεβαίως. Σόπαρε. Βέβαια. Πρέπει να πάει στην Κρία Βρύση να κάνει αναβάθμιση. Πρόλαβε ο Κατίδης να υπογράψει στην Κρία Βρύση. Αυτό φίλε δεν το ξέρω για τον Κατίδη. Φίλε, αν παίξει ο Κατίδης θα πάω οπωσδήποτε. Φίλε, ο Κατίδης δεν πρόκειται να παίξει στην Κρία Βρύση. Εκτός αν τυχόν η ομερτά εκεί πέρα τα βρούνε. Τι να βρούνε. Μόνο έτσι. Τι να βρούνε. Κάτι έχει κάνει ο Κατίδης εκεί, πολύ άθλιο. Εγώ τον Κατίδη τον θέλω στο ποδόσφαιρο. Το θέλει στο ποδόσφαιρο. Το θέλω, ναι. Σε δημιουργεί δουλειά κι αυτό. Σε δημιουργεί να είχαμε να λέγαμε. Όχι, δεν με δημιουργεί δουλειά. Είναι πάρα πολύ, να πούμε, υποκριτικό να βγαίνουν δημοσιογράφοι να βρίζουν τον Κατίδη. Ναι. Όταν έχουν κάνει τους συνδεσμοίτες των ομάδων, να πούμε, που έχουν κάνει, ναι, τα έσχη. Συμφωνώ. Έχουν κάνει τον τεράστιο λαό του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Ηρακλή. Αλλά αυτοί όμως είναι οπαδοί. Δεν είναι αθλητές. Δεν έχει σημασία, άνθρωποι είμαστε όλοι. Όχι, δεν είμαστε άνθρωποι, να σου πω κάτι. Είμαστε άνθρωποι. Αυτή όλοι. Τη στιγμή ο Κατίδης, ναι, είναι ένα παιδί προβληματικό. Ναι. Γυμνασμένος, πολύ ωραίος με τα τατουάζ του, ναι, κτλ. Κτλ. Ναι. Θεωρητικά είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει φορέσει το εθνόσημο, έχει φορέσει μεγάλες. Άκουσε με λίγο, ρε φίλε. Ναι. Για ένα πιτσιρικά μπορεί να είναι ίδαλμα. Ναι. Έτσι. Ναι. Που τον βλέπει που παίζει μπάλα 12 χρονών, 13 χρονών. Ναι. Δεν είναι ίδαλμα που τον βλέπει. Που παίζει στην ΑΕΚ, που παίζει στον Άρη. Mm. Σου λέει, ρε φίλε, θα γίνω σαν και σένα. Ναι. Λοιπόν, όταν βλέπει έναν Κατίδη, ο οποίος μπαίνει μέσα και αρχίζει, κλωτσάει, βαράει, φτύνει, κάνει, ράνει κτλ. Άνανδρα, 15χρονα παιδάκια. Ρε φίλε, πώς να επιβιώσεις έτσι. Φίλε, άκου να δεις. Ναι. Όταν οι δημοσιογράφοι. Άντε πάλι. Όταν οι δημοσιογράφοι καλύπτουν οπαδικές αλητίες των ομάδων που γράφουν. Εντάξει. Ναι, τι σχέση έχει ο παδός με τον ποδοσφαιριστή. Άκου το. Είναι υποκριτικό, ναι, να λέμε τον αλήτη τον Κατίδη, τον τρελό τον Κατίδη. Είναι, μπορεί να είναι τρελός. Ναι. Αλλά θα πέσουμε πάνω να φάμε τον Κατίδη, ενώ δεν τολμήσαμε να πάμε στο Super 3, τη θύρα 4, στην αυτόνομη θύρα 10, στη θύρα 7, στην Original. Ναι. Όταν κάνουν και σκοτώνονται και λένε, ερώτηση, τα παιδιά δεν φταίνε. Ερώτηση. Και φταίει ο Κατίδης τώρα. Ερώτηση. Ναι, ερώτηση. Ερώτηση. Ναι, για πες. Λοιπόν, ένας φίλος πετάει ένα μπουκάλι στο Τούντορ. Ναι. Λοιπόν, στο κεφάλι τον βρίσκει. Μάλιστα. Και ο Τούντορ παίρνει το μπουκάλι, ναι, και το πετάει στον οπαδό. Ναι. Ποιος θα φύγει από το γήπεδο. Τι ποιος θα φύγει από το γήπεδο. Από το γήπεδο ποιος θα φύγει. Ο Τούντορ. Γιατί να φύγει ο Τούντορ. Γιατί με τον όχλο δεν μπορεί να τα βάλει. Άρα λοιπόν μην μιλάς για αυτό. Αναιρεί αυτό που έλεγες για τους δημοσιογράφους. Με τον όχλο δεν τα βάζεις. Με τους πελάτους δεν τα βάζεις. Α, έτσι. Έτσι πάει. Α, με τον Κατίδη που δεν είναι πελάτης θα το βάλω. Με τον Κατίδη, ναι, ο οποίος, ναι, ναι, είναι το πρόσωπο. Ναι. Ο οποίος υποτίθεται ότι διάγει την αξιοπρέπεια. Τα βάζεις, ρε φίλε. Λοιπόν, ο Κατίδης έπαιξε με πλαστό δελτίο. Δεν με νοιάζει με τι έπαιξε. Για το οποίο ήταν σύμφωνες και οι δύο ομάδες. Εμένα με ενδιαφέρει, ναι, ότι ο Κατίδης, ο παιχταράς αυτός, ο ακριβοπληρωμένος, ο πολυθόρητος, βάρεσε ένα παιδάκι 14 χρονών. 17. Άμα βαρούσε. 14 χρονών ήταν, 15 χρονών παιδάκι ήταν. 17 ήταν. Ποιο, 17 ήταν ο δεύτερος που έφαγε την μπούφλα. Ήταν 17 χρονών. Ας πήγαινε να τα βάλει με μένα. Και ας με έδερνε. Αλλά με μένα όμως. Δηλαδή. Με σένα, με την ηλικία σου. Με 25 χρονών παιδί, με την το παιδάκι, ρε. 15 χρονών. Αυτό είναι. Και η πουλά κιόλα του την έκοψε. Όπως ο Τζαβέλας την έκοψε στον Άλωνα. Μπέναλτι και αποβολή. Μπέναλτι και αποβολή. Και θα το πω και θα το πω. Θα το πω αυτό. Δεν ήθελα να το πω στο ραδιόφωνο, αλλά θα το πω. Πες. Όποιος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα κάνει μακροβούτι
για να πέσει, για να πάρει πέναλτι. Άκουμε εμένα. Πάουκισε. Ο Δημήτρης δεν το έκανε. Ποιος Δημήτρης? Ο Δημήτρης έβαγε τέτοιο. Δεν ήταν. Γιατί λένε για τον Μπέλκα, ναι, ότι έπεσε για να πάρει πέναλτι. Ο Μακ έπεσε. Ο Δημήτρης όμως. Επειδή είναι από το χωριό. Ο Πέλκας, ωραία λοιπόν, ο Πέλκας, ναι, δεν έπεσε γιατί ήταν ένα ψιλοφράγμα, όχι ήταν ένα πέναλτι. Απλώς τρακάρισε με τον άλλο. Δεν έκανε μούφα πέναλτι. Άρα λοιπόν από εδώ και πέρα, όποιος και να κάνει τέτοιο πέναλτι, θα με δει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν κόψω εγώ το παιχνίδι. Εγώ θα πηδήξω από την τρία. Θα μπω μέσα να διακόψω το παιχνίδι. Το βγάλω εγώ έξω. Τι ηθική αυτή η παοξίδες. Καλέ, τι άνθρωποι. Ναι, ρε φίλε. Καλέ, τι κουλτούρα. Γιατί βγήκανε εχθές. Ναι. Βγήκανε εχθές, ναι, ναι, όλη η Ελλάδα, ναι, και κατηγορεί τον ΠΑΟΚ για το offside που ήταν καταφανέστατο και κατάπτυστο. Για τον πέναλτι του Τζαβέλα και για την αγωνιά του τέτοιου. Πώς του Βίτορ, λένε, του Βίτορ. Που είναι κόκκινη κάρτα. Γιατί, βγάλ τους ρε! Έχεις ανάγκη τώρα εσύ να κάνεις τέτοια πράγματα. Έτσι λέει και Ολυμπιακή. Αν τι κατηγορούμε τώρα, κατηγορούμε τώρα το Φωνιά. Θα μου πεις, ο άλλος είναι σταυροφόρος αιμοσταγής. Έχεις φάξει όλο το λαό, έχεις φάξει όλο τον κόσμο. Στο. Και εσύ παίρνεις να πούμε. Πατήματα. Δεν θέλω ούτε το πάτημά του, ρε. Θέλω το κύπελο να είναι δικό μου. Όλα όσα έχω πάρει, τα έξι αυτά που έχω πάρει, τα λίγα, είναι δικά μου. Με την ομαδάρα του Κούδα. Με την ομαδάρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, του Πάμπριτσα, με την ομαδάρα του Μπάγεβιτς, του Κουλούρι. Α, λες αυτά. Το Κουλούρι το έδωσε εκείνο το. Δεν ήταν ομαδάρα ο Πάουκ, δεν ήταν ομαδάρα ο Πάουκ. Επί Μπάγεβιτς δεν ήταν ομαδάρα. Ο Παναθηναϊκός είχε με καλύτερη ομαδάρα. Ναι, εντάξει, καλά. Εντάξει. Και ομαδάρα Ζάιτς μέσα. Ό,τι έχω πάρει. Ό,τι έχω πάρει. Πήρε με αίμα και είδα. Δηλαδή, εγώ το Ζάιτς δεν μπορώ να το κερδίσω. Ποιον? Το Ζάιτς δεν μπορώ να το κερδίσω. Ποιον είχε δεκάρει τότε? Τον Πάμπριτσα θα είχα δεκάρει. Δεν θυμάμαι ποιον είχα. Δεν είχα. Ποιον είχα δεκάρει? Σαραβάκο είχε. Τους κέρδισα. Τι τους κέρδισα? Πήρα το πρωταθληματάκι το 85. Ποιος Κουλούρης, ρε. Άμα είναι έτσι και τη Λάρισα, το έδωσε. Ποιος το έδωσε? Τις Λάρισες? Ναι. Αποκέντρωση, δεν λέγατε. Τους αφήσαν και τον πήραν. Λοιπόν, άκουσε να δει. Άσυ που έπρεπε να το εγώ πάρει. Πήρα. Άσυ που έπρεπε να το πάρει και το πρωτάθλημα το 85, ο Ηρακλής. Εγώ το 85. Ο Ηρακλής είχε ομαδάρα. Ο Ηρακλής είχε ομαδάρα. Αλλά δεν είχε. Είχε σφαγή όμως. Όχι, είχε σφαγή. Είχε, πώς το λένε. Τι είχε? Δεν είχε. Πασόκ δεν διπλωματία. Ναι. Δεν είχε πασόκ. Δεν είχε πάρει ένα σεντερφόρ να τελειώσει. Είχε... Πάρε ένα σεντερφόρ να τελειώσουμε το πρωτάθλημα. Τι είχε εκείνη η ομάδα? Πάνε, του... πάρε τον Κωστίκο. Ναι. Πάνε, πάρε τον Κωστίκο. Σωστό. Πάνε, πάρε ένα σεντερφόρ να τελειώνουμε, σωστό, ρε. Σωστό. Λοιπόν, κατάλαβε τι γίνεται. Ναι. Τα έχω πάρει λοιπόν με την αξία μου. Ναι. Το παιδάκι που γίνεται στην Κρήτη ΠΑΟΚ δεν γίνεται για το πρωτάθλημα. Γίνεται για την ιδέα και το αντί του ΠΑΟΚ. Ποιο είναι το αντί? Δηλαδή, πώς να σου πω. Τώρα τι είναι το αντί? Τώρα είμαστε άσετοι, τώρα φοράμε κουστούμι, είπαμε. Τώρα αρχίζουμε και χαλάμε σιγά σιγά. Τώρα ένα παιδάκι 10 χρονών, ναι, άμα δεν πάρει τίτλο ΠΑΟΚ. Ναι. Ας πούμε, γιατί να μην γίνει Ολυμπιακός, ας πούμε. Δεν μπορεί να γίνει Ολυμπιακός, να σου πω γιατί. Γιατί. Αν και αυτή η ψιλογενιά τώρα η τελευταία μας τα χαλάει λίγο. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Μας τα χαλάει λίγο γιατί δεν τον ενδιαφέρει ο διαιτητής, δεν τον ενδιαφέρει ο Κίζας, δεν τον ενδιαφέρει. Σου λέει πρωτάθλημα να πάρω Champions League τη Real να δω. Και εκεί λίγο η μαγιά χαλάει. Και εμείς οι παοξίδες τώρα, οι καινούργοι κουλτουριάρδες που έχουμε γίνει, δεν μπορούμε τα παιδιά μας εύκολα να τα περάσουμε κάποια μηνύματα Χιλτίδη, που μπορούσαμε στο παρελθόν. Κουλτουριάρης παοξής. Ναι. Από το Σκαρπίνι, έχουμε γίνει κουλτουριάρδες. Από το Σκαρπίνι το. Το λουστρίνι και την κάλτσα έγινε κουλτουριάριδε. Ναι, ρε, γιατί να, σου να γίνεις κουλτουριάριδε. Γιατί μας κάνουν αυτοί οι ίδιοι, ο Σαββίδης μας κάνει κουλτουριάριδε να είμαστε. Μες. Επί Ολυμπιακού, τώρα έρθει ο Ολυμπιακός, χάσαμε 2-0 μέσα στην Τούμπα. Γελούσαν τα σήμαντρα. Λοιπόν, και εμείς χαμογελούσαμε. Έχεις δει να πούμε κάτι όταν σε πάνε να σε κάνουν μέθη. Πώς είσαι, ε? Ναι, έτσι ήταν. 20.000 παοξίδες ήταν έτσι, με μέθη. Ένα χαμόγελο. Μια ευχαρίστηση και ήρθε ο Ολυμπιακός και σε πήρε 2-0 μέσα στην Τούμπα. Τι είπανε μετά το μάτς? Τι είπανε? Στο δεύτερο ημίχρονο τους πατήσαμε, κάναμε 4 ευκαιρίες. Γελάνε τα, γελάνε τα μανταρίνια, ρε Σικωστή. Άσε τώρα. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει μάθει, ρε φίλε. Δεν έχει μάθει σε τέτοια πράγματα. Γι' αυτό σου λέω, μας στενεύει το λουστρίνι, το παπούτσι. Δεν έχουμε μάθει εμείς έτσι. Σας χάλασε ο Ζαγοράκης. Δεν ήμασταν ποτέ οικογένεια αριστοκρατικής οικογένειας. Σας χάλασε ο Ζαγοράκης. Δεν ήμασταν κοιμήλιο ποτέ αριστοκρατικής οικογένειας. Που έμαθε να σε πετάνε τα κόκαλα. Ποια κόκαλα, ρε Κωστή? Μου έμαθα σε πετάνε τα κόκαλα. Ο Ζαγοράκης έκανε. Ναι, τα κόκαλα, εντάξει. Λοιπόν. Ανάλογα με τις δυνάμεις του, ο καθένας κάνει αυτά που μπορεί. Ναι. Εντάξει. Τον Ηρακλή τον βλέπεις καλά? Θέλω αυτό, μπράβο, ρε Κωστή, πολύ ωραία πάσα με έδωσες. Θέλω να πω συγχαρητήρια στον κύριο Παπαδόπουλο και στον γυμναστή της ομάδος του Ηρακλή. Είμαι οπαδός τους, είμαι θαυμαστής τους που αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει φτάσει Ιανουάριο. Παίρνει τα πονταλάκια όπως τα παίρνει, με μισό 0 με ένα 0. Έχει μια πλάκας, αξιοπρέπεια. Με χάφτης πλάκας. Απορώ αυτή τη στιγμή η ομάδα αυτή πώς δεν κατέρευσε.
Ξέρεις, όταν καταραίει η ομάδα, ακούγεται ένας κρότος δυνατός. Ναι. Απορώ πώς δεν έχει καταρρεύσει. Απορώ πέρα από το Λαζάρ πώς δεν έχουν βγει θλασάρες σε αυτή την ομάδα. Και απορώ ακόμα με τους φίλους του Ηρακλειδής, με τους οπαδούς. Δηλαδή, αυτοί στηρίξανε την ομάδα στα δύσκολα, ξέρουν ότι δεν έχουν ρεζέρβες, ξέρουν ότι δεν έχουν φιάλες οξυγόνου να ξεκουράσουν τσιλιανίδιδες μέσα βέλιους, ιστορίες κτλ. Κτλ, κτλ. Και πάνε, δεν πάνε στο γήπεδο να βοηθήσουν την ομάδα. Πάνε κάτι 3 με 5.000, που σήμερα ο Ηρακλής θα έπρεπε να έχει 10-15.000, δηλαδή να θυμίζει τον ΠΑΟΚ επί Ζαγοράκη. Λοιπόν, για να βοηθήσουν και για να απαιτήσουν μεταγραφές, πάνε 3.000 και τα βάζουμε τον Παπαθανασάκη. Ο οποίος άνθρωπος ξηγήθηκε από την αρχή και λέει: Μάγκες, εγώ δεν είμαι ούτε Σαββίδης ούτε Μαρινάκης, έτσι. Το μπάτζετ μου είναι περιορισμένο. Ποιο θέλετε να πάρω να σας φέρω? Το βαμπάστε να σας φέρω. Αυτούς έχω. Και αξιοπρεπείς πάμε. Και σώνεται. Εντάξει, θα έχει και τις καταρρεύσεις επί Πανιωνίου. Ναι. Δεν μπορεί η ομάδα να παίξει και να. Καταρχήν, εσύ, Κωστή, εκπληκτικό πράγμα. Πρεσάρισμα ψηλά και φοβερά τρεξίματα. Δηλαδή, ο Ηρακλής έχει τρεξίματα, μαρκάρισματα σε όλο το χώρο. Για να το βάλεις γκολ, πρέπει να πεθάνεις. Να φάει γκολ ο Ηρακλής, πρέπει να πεθάνεις. Και αντί αυτό τώρα οι Ηρακλητές να το πάρουν και να το κάνουν σημαία και να είναι περήφανοι γι' αυτό, ακούω και να έχουν μουρμούρες. Και βγαίνουν κάτι οπαδικές φωνές. Και θα τον έτσι και τον αλλιώς και... Καθίστε ρε καλά ρε. Καθίστε καλά, μην πάτε μέσα σε κανένα λεβαδιακό και φάτε κανένα τάλιρο και φύγει κανένας Παπαδόπουλος και αρχίζετε και ψάχνεστε δεξιά αριστερά, να πούμε, με τίποτα, πως τους λένε, άστεγους και τίποτα τέτοιους προπονητές τώρα. Άστεγους. Ε τι τώρα, κράτησε και τον Παπαδόπουλο τώρα, μια χαρά ο άνθρωπος σας έχει φτιάξει. Μην μιλάτε καθόλου. Τίμιος προπονητής, τίμιος. Τίμιος Κωστή του. Κωστή δουλεύει για το ψωμί που βγάζει. Μάλιστα. Αυτά έχω να πω. Ωραίος. Για τον Ηρακλή. Άνοιξε γραμμή. Για τους άλλους τι είσαι να πεις. Ποιον άλλον. Α, στους άλλους μήνες. Ποιον άλλον, ρε. Ναι, δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει. Ο Άρης δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Άστε. Ο Άρης είναι για δικαστικό ρεπορτάζ. Γρόλιος. Γρόλιος. Θες να ας πούμε να σου πω κάτι. Έχω μια φίλη, ναι, τη Ματίνα στα Γιάννητσά. Τι κάνει η Ματίνα? Νομική θέλει να δώσει. Α, λέω θα πας. Πιτσιρίκα. Ναι, λέει θέλω, λέει, να πάω, λέει, σε καμιά εταιρεία να μου πεις, να με προτείνεις να πάω να κάνω τη διατροφή. Την πρακτική, ναι, ναι. Α, δεν θα πας, λέω, σε εταιρεία. Σε στείλω εγώ, λέω, σε μια εταιρεία. Εκεί να δεις πρακτική που θα κάνεις. Με λέει σε ποια ομάδα, σε ποια εταιρεία. Λέω στον Άρη Θεσσαλονίκη θα σε στείλω, κάτι γνωστούς εκεί πέρα. Γκάνγκστερς. Ναι. Ό,τι θες σήμερα έτσι, αύριο αλλιώς, μέσα σε 5 χρόνια θα γίνεις εξπερ. Θα πάει, ναι, θα πάει, ρε φίλε. Ναι, ναι, θα πάει. Μα πρώτα απ' όλα οικονομικό θέλεις. Δικαστικό θέλεις. Κάτσε να ανοίξουμε γραμμές. Νυχτερινό θέλεις. Ναι. Νυχτερινή ζωή θέλεις. Τι θέλεις. Καζίνα θέλεις. Μπράβους. Μπράβους θέλεις. Ναι. Σούπερ μάρκετ θέλεις. Μπαλέτες θέλεις. Άσο ημίχρονο διπλό τελικό θέλεις. Ναι. Τι θέλεις. Ναι, ναι. Όλα μέσα στο πακέτο αυτά. Φοβερό. Θα γίνει, ναι, φοβερή δικηγόρος. Θα φάει και τον κούγια αυτή. Έμαθες τώρα, ε. Τι. Λίγο ζωρίστηκε και τους είπανε στον Χαριλάου ότι να πληρώσει ο Ιβάν τον. Ποιον? Τον Καρυπίδη να πληρωθείτε. Αλήθεια είναι αυτό. Κοιτάξτε, ο Ιβάν είναι. Είναι αλήθεια. 2-31-0-90-90-90. Κάτι τέτοιο στην αρχαιότητα. Τώρα ο Ιβάν, σαν παοξή. Ναι. Να τον πληρώσει τον Καρυπίδη. Να τον πληρώσει, ρε φίλε. Να του αφήσει να πεθάνει. Να τον πληρώσει, ρε φίλε. Είσαι καλό άνθρωπο. Είμαι πολύ καλό. Τα Δαρδανέλια, τα Ιβαλή. Είσαι άνθρωπο. Είσαι άνθρωπο. Γνήσιο. Είσαι άνθρωπο. Καλοπροαίρετο. Ναι. Σωστό άνθρωπο. Οι περισσότεροι μαλάκα θα με πούνε. Αλτρουιστή. Δηλαδή, παοξή, ρωτάω τον παοξή. Ναι. Έμαθα στο ρεπορτάζ του Άρη ότι τους είπαν, παιδιά, να πληρωθείτε, να πληρώσει, να περιμένετε λίγο ο Ιβάν Σαββίδης να δώσει κάνα φράγκο τον Καρυπίδη. Ιστρόπονώστε να πληρωθείτε. Ναι. Στους παοξίδες, πού να αρχίσουμε εκεί. Να δώσει ο Ιβάν λεφτά, ναι ή όχι. Σπαθί. Δεν κάνω πλάκα, αυτό είναι αλήθεια. Να δώσει λεφτά. Να δώσει. Να δώσει. Γιατί να μην δώσει. Να δώσει. Ε, βέβαια. Να δώσει. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο, καλημέρα. Να δώσει. Να πληρωθούν οι άνθρωποι λεφτά εδώ. Όποιος δουλεύει πρέπει να πληρώνεται. Ναι, από το Σαββίδι. Από το Σαββίδι, ναι. Να το θες εκεί, να μην πεθάνει, να τον έχεις εκεί. Γιατί να πεθάνει ο Άρης, ρε φίλε. Εσύ σαν παοξής. Ναι. Εγώ, ο Άρης που έπεσε στην Γάμα Εθνική, ο πρώτος που έχασε είμαι εγώ. Τι έχεις. Σαν παοξής. Τη μάχη, την κόντρα. Τη μάχη. Την ίντριγκα. Την κίντριγκα. Ε, βέβαια, το καλό ποδόσφαιρο. Έλα. Ε, βέβαια. Δε χάσαμε όλοι μας. Από το παδικό κομμάτι δεν χάσαμε, ρε Κωστή, που ο Άρης είναι Γάμα Εθνική σήμερα. Τι χάσατε. Έρχεται ο Λεβαδιακός να παίξει με στην Τούμπα τώρα και ο Πλατανιάς. Εκεί τι. Ρε φέρ τον Άρη και τον Ηρακλή να κάνουμε καλό παιχνίδι. Του ρίξω μια φίλε, φίλε, μην ξεφυσά, τελειώνουμε. Σαν άλλα δευτερόλεπτα. Έλα, φίλε, εσύ με τη μύτη. Καλημέρα. 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 Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, καλημέρα. Κυριαβρισιώτης από. Κυριαβρισιώτης Αργιανός. Όχι. Πού βρέθηκε και Κυριαβρισιώτης και Αργιανός τώρα, εγγύηση.
Βρέθηκα, για σε καμιά κατακόμβη θα είσαι. Ναι. Όχι, όχι. Λοιπόν, για πες. Ήρθε ο Καντίδης στην Κρυά Βρύση. Πρώτη φορά που παίρνω τηλέφωνο. Καλά κάνεις. Ήρθε ο Καντίδης στην Κρυά Βρύση. Το άκουσα, δεν είναι ακόμα σίγουρο ότι θα έρθει πάντως. Γιατί να μην έρθει? Μάλλον για αυτά που έχουν γίνει τα επεισόδια. Έλα μωρέ, δυο μπάτσες πέσανε εκεί. Πρέπει να. Πρέπει, ξέρεις, εκεί στον Άγιο Λουκά. Δηλαδή πριν 30 χρόνια στα αεραστεχνικά έπεφτε ξύλο με τα τραπέζια. Ξέρεις, εκεί στον Άγιο Λουκά. Πολύ σαν τα σκυλιά της Ιεροσαλήμ εκεί. Δεν είναι. Και οι κρυαβρισιώτες μπαμπεσιά δεν συγχωρούνε. Είμαστε λίγο σκληροπυρηνικοί εδώ. Ναι, ναι, είστε λίγο. Μας φοβάστε λίγο οι Γιαννητσιώτες. Ναι, ναι, είστε λίγο. Μια άγρια κατάσταση. Αφού μισή φυλακή. Βαλτίσχυ, ρε, μέσα. Είμαστε σκληραγωγημένοι στην υγρασία. Εκεί ξέρεις, όταν πήγαν τα ΕΣΕΣ να περάσουν από την Κρύα Βρύση, δεν πήγαν μέσα από το χωριό. Από γύρω-γύρω πήγαν. Φαντάζομαι. Τους φάζανε στο δρόμο με τις γλάστρες. Σπάζανε τις γλάστρες και τους κόβαν το λαιμό τους Γερμανούς. Ναι, δεν ξέρεις. Αλήθεια, λες το. Πάντως, αν θέλετε, κύριε Ραπτόπουλε, ελάτε, διαβατήρα σας δίνω εγώ. Ναι. Μπα, φίλε. Θα σας περιμένω στη γέφυρα του Λουδία. Και άγια γέφυρα του Λουδία, φίλε. Εκεί θέλουμε και θωρακισμένα για να περάσουμε. Όχι, όχι, εντάξει. Δεν είναι όπως παλιά τα πράγματα. Εντάξει, έχουμε ηρεμήσει νεολαία, είναι διαφορετικά εδώ. Ναι, ναι. Φύγανε οι σκληροπυρηνικοί της γενιάς μου. Οι σαραντάριοι. Αφού φυλακή είναι. Ποιοι περισσότεροι. Γιατί είναι φυλακή οι περισσότεροι. Εντάξει, κάμπος, κύριε Ραπτόπουλε, ξέρετε πώς. Τι ήταν στον κάμπο. Τα ελικόπτερα της αστυνομίας ξέρουν καλύτερα. Western, κύριε. Τι Western. Ήτανε, φυτεύανε καπνά. Ναι. Ζάχαρη. Ναι. Τέφλα δηλαδή. Ναι. Και ναι. Τα πουλούσαν στην Κολομβία μετά. Και τι, δεν είχατε καλούς δικηγόρους εσείς? Είχαμε δικηγόρους καλούς, ναι. Αλλά δεν μπορούν. Δεν είχαν τόσο καλούς δικηγόρους. Από 100 χρόνια σε ρίχνουν 5, ας πούμε. Κατάλαβες. Εντάξει. Πάλι καλά είναι. Εντάξει, καλά είναι πάλι. Εντάξει. Είμαι και φοιτητής εκεί στη Σύνδογο, κύριε Ραπτόπουλε. Τι σπουδάζεις, αγόρι γλυκό? Πολιτικό νεύρο υποδομή στη Σύνδογο. Ωραίος, ωραίος. Δύο βήματα είσαι από εκεί. Μπράβο. Στα τελειώματα είμαι, πηγαίνω, έρχομαι τώρα. Εντάξει, υπομονή, υπομονή. Άντε, κάνει υπομονή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Έγινε παλικάρι που να είσαι καλά. Για την ομάδα σου δεν θα μιλήσουμε, τι να πούμε. Όχι, μόνο τα πούμε. Ούτω δεν έχει να πει τίποτα. Εντάξει, είναι μπερδεμένο. Δεν πειράζει. Κοίταξε και τι σπουδέ σου. Πήρε το ΙΚΑ τώρα, Δασιγέννη. Πήρε το ΙΚΑ. Το ΤΕΒΕ θα πάρει το Χαριλάου. Ναι. Ωραία πράγματα. Το Ταμείο Εμπόρων θα πάρει το. Η Περιφερού τι θα πάρει. Πάμε, πάμε, επόμενη γραμμή. Καλημέρα, φίλε. Να μην εκνευρίζονται οι φίλοι. Έλα, μα που δεν εκνευρίζονται. Καβαλέ κάνουμε. Έλα, πάμε. Ο Τσίπρας μας είπε όχι, είπε ναι, θα εκνευριστούμε. Πάμε, επόμενη γραμμή, άντε. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν μου λέτε. Όπα. Όπα, τη πιάσατε τα τελεκτικά. Ναι, ναι. Τι έγινε, αγόρα. Γεια σου, φίλε Θόδωρη, μια χαρά. Χρόνια πολλά σου εύχομαι να έχει υγεία και το παιδάκι σου να είναι μια χαρά. Να σε καλά. Πολύ γλωσσίτσα έβγαλε σήμερα. Γιατί πράγμα. Τη βάρο στο Άρη, πολύ. Έλα ρε πλάκα, αφού με ξέρεις, ρε πλάκα κάνω. Πολύ πλάκα, η πλάκα η δικιά σας. Σε πείραξε. Αυτού νου του λαού, του μεγάλου λαού, να πούμε που όπου περπατάτε τρέμει η γίνα. Τρέμει. Ρε, άσε το λαό, εμένα μιλά προσωπικά. Μην βάζεις τους άλλους στη μέση, εμένα μιλά. Τρέμει. Λοιπόν, ηρεμήστε λίγο, εσείς οι παοξίες, λέω, κατεβάστε λίγο να πούμε τη φωτιά. Ναι. Που σας καίει γύρω-γύρω, γιατί στο τέλος θα καείτε μόνοι σας. Άσε να καούμε το. Να πάθει το έργο εσείς αυτό. Δεν πειράζει. Λοιπόν, και κανένα ΙΚΑ, κύριε Ραπτόπουλε, δεν πήρε το γήπεδο και δεν πρόκειται να το πάρει και κανένα ΙΚΑ. Mm. Ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Σε καμιά δεκαετία χρόνια θα έχουμε. Ένας άνθρωπος σαν και σένα, ο οποίος έχει φάει τον Άρη από μέσα και από έξω. Δεν έχει φάει αυτός. Όχι. Όχι, που έχει φάει δηλαδή, έχει μάθει, έχει γνωρίσει. Ναι, κατάλαβες. Σε κάποια πράγματα θα πρέπει και εμάς τους αντιπάλους να μας δικαιολογήσει, ρε φίλε Θόδωρε. Κατάλαβες γιατί και λίγα λέμε. Γιατί αν ήσταν εσείς στη θέση μας. Θα μας είχατε ξεσκίσει. Κοιτάξτε να δείτε. Κάποτε, ναι. Πριν αρκετά χρόνια, ναι. Και μέχρι δηλαδή πριν μια τριετία, τετραετία, οι Αριανοί, ναι. Κάνανε το λάθος που κάνετε σήμερα εσείς. Ποιο? Ασχολιόντουσαν συνέχεια με τον ΠΑΟΚ και δεν κοιτάγανε το σπίτι τους και γι' αυτό καταδίκανε. Συμφωνώ και ήμουν ο πρώτος που το είπα. Αρχίζετε να αριανίζετε κι εσείς όπως αριανίσανε και οι Ηρακλειδείς. Κάνετε κι εσείς το ίδιο καθό. Βλέπετε παντού εφιάλτες. Σας κυνηγάνε όλοι. Θέλετε να κυνηγήσετε το μεγάλο Ολυμπιακό, ενώ από πάνω σας έχετε την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Με τον νου τους, αυτοί που θέλουν να κυνηγήσουν τον Ολυμπιακό με τον νου τους. Λοιπόν, εσείς δεν πρόκειται να πάρετε ποτέ πρωτάθλημα, άμα δεν ξανάρθουνε, πώς το λένε, γενέθλια στην πόλη.
Το πήρατε το 2000 τόσο πότε το πήρατε, να πούμε 1985, τα γιόρταζε Θεσσαλονίκη τα 2300. Τώρα αυτά που λες είναι κακίες. Έλα τώρα είναι κακίες. Έλα ρε, και τώρα είναι τα 90 χρόνια, τι θα τους, αν πάρει το τίποτα να πούμε. Με τον Άρη όταν το πήραμε τι γιορτάζαμε ρε Σιθόδωρε. Ακού, έχετε να πάρετε 30 χρόνια πρωτάθλημα και 13 χρόνια κύπελο. Ναι. Συνολικά δηλαδή 43 χρόνια. Ωραία, άμα τα αθροίζεις έτσι εντάξει. Όσο ακριβώς έχει να πείτε, 3 χρόνια λιγότεροι από αυτά που έχει πάρει ο Άρης. Δεν μου λες, στο κόμμα είσαι επί των δημοσίων σχέσεων. Μου ήταν μια σχέση. Είσαι όμως, πρέπει να γίνει, σε βάλουμε. Εγώ είμαι απλό στρατιώτης, δεν έχω. Τα 33 πώς θα έκανες 44 και τα ισορρόπησες με τον Άρη, ρε φίλε. Δηλαδή, μπράβο, σε χαίρομαι. Και 13 το κύπελλο 44. Ο Άρης έχει 46 χρόνια. Ωραία. Από το 70 να δει τίτλο. Εκείς έχετε 44. Δηλαδή ξαφνικά μας γίνατε τώρα οι μεγάλοι ομάδες. Μ' αρέσει η πρόσθεσή σου πάρα πολύ. Δύο τίτλους παραπάνω από... Μη γελάς. Τέτοια μαθηματικά ξέρει και ο Τσακαλώτος και μας έφτασε εκεί που μας έφτασε. Δεν είμαστε ποτέ τα ίδια μαθηματικά. Ναι. Κάνετε κι εσείς. Ναι, ναι. Που έχετε φέρει τώρα εκεί να πούμε το μεγάλο Νίκο Βεζιρτζή. Ναι. Που έκανε πλάτες στον Ολυμπιακό παίζοντας ξυπόλυτη σωστά διρύς και φιλίας για να μην βγει ο Άρης να μην στον πρωταθλητριών. Ναι. Δεν μα μην με αναφέρεις για μπάσκετ, μα να τριχιάζεις. Ναι, γενικώς. Ξέρετε τι στρατικά. Το φίλο μου το Καμόρα, επειδή δεν μπόρεσα να τον πάρω τηλέφωνο, δεν έχω μονάδες. Γιατί ναι. Την ατζέντα που λέει συνέχεια του κυρίου Πάρη Καλημερίδη. Ναι. Ας την πάρει στην ανοίξη όπως ο Καλημερίδη. Αμάν με αυτό το μπάσκετ μας έχετε φάει την ψυχή. Καλά που διαλύθηκαν οι ομάδες του μπάσκετ και γλιτώσαμε να πούμε. Παίρναμε και τα πάντα. Δεν μπορούσε και αυτός ο Ολυμπιακός να μην έχει ομάδα στο μπάσκετ. Χαροποιεί ιδιαίτερα που αγωνιζόμαστε δύο κατηγορίες πιο κάτω, ναι. Αυτήν την ερασιτεχνική κατηγορία, ναι. Και ασχολείστε ακόμα με εμάς. Δηλαδή του χρόνου που θα είμαστε β' εθνική και θα παίζουμε και στο κύπελο, και εγώ είπα, σας δήλωσα από ευθέως, ναι. Ότι σας θέλω εσάς, ναι. Τον ίδιο όμιλο με εμάς στο κύπελο. Μάλιστα. Να δούμε πόσα παιδιά θα χωρίσουν. Άιντε πάλι. Και εσύ θες να χτυπήσεις με μένα και ο Ερακλειδέας θέλει. Εσύ με τα πολλά λεφτά. Ναι, ναι. Τους άλλους από εδώ τους βλαχοεπαναστάτες να πούμε το ναι. Αγκαρσία του Ηρακλή εκεί πέρα να πούμε αυτούς εδώ όλους που κάνουν επανάσταση που δεν θα πάρουν δανεικό από τον Ολυμπιακό. Αλλά ο Παθρακικός έχει 12 βαθμούς, αυτοί 21. Ναι. Με δύο νίκες ο Παθρακικός τους έφτασε και τους έχει και εκεί μέσα. Μάλιστα. Και τους ρίξει στην κατηγορία και γελάει τον Παρταλό Κατσίκη. Μάλιστα. Λοιπόν αυτούς εδώ. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Αυτούς που οι πολιτές τους χρωστάνε τραπέζια, ναι. Παρεμπιπτόντως να το πληρώσει ο κ. Παπαδόπουλος το τραπέζι μας χρωστάει. Ναι, ναι. Γιατί είναι ότι στην Ξάνθη δεν πρόκειται να αποκριθεί πέρσι να πάει στους 4 του κυπέλλου Ελλάδος. Ναι. Λοιπόν, με όλη την καλή σημασία στον κύριο Παπαδόπουλο, γιατί είναι φίλος, δεν το λέω με κακό τρόπο. Ναι, ναι. Λοιπόν, κάνετε και εσείς το ίδιο έργο. Ναι. Άσε μας ρε φίλε να γελάσει και μας λίγο το χιλάκι μας. Μας έχεις φάει την καρδιά, μας έχεις φάει τα σηκώτια. Άσε μας και μας να γελάσουμε λιγάκι. Ακούστε λίγο τώρα, σας πέταξε χθες και ο Παναθηναϊκός που σας έριξε το τετράμπαλο στο τελικό, ναι. Το τυρί ότι τα μπαλάκια δεν είναι καλά ζυγισμένα και σας έδωσε τα μπαλάκια ο άλλος από κάτω. Καλή κλήρωση είχαμε, δόξα τω Θεώ. Επειδή πάλι θα σας δώσει τα μπαλάκια όλους ο άλλος, ναι. Και επειδή εμείς έχουμε ενταχθεί πλέον στο άρμα του Ολυμπιακού, ναι. Να μην φοβούνται οι Αριανοί να το λένε, δεν είναι κακό. Δεν είναι καθόλου κακό. Την πέταξε την πρόκα ο κύριος Θόδωρος. Παλικάρι είναι αυτός που λέει στα ίσα. Αυτό που ξέρει. Να είσαι καλά ρε Θοδωρέ. Σωστός είσαι. Ωραίος. Όπως λένε από την πλευρά την πλαϊνή. Σωστός. Εμείς πεταχθήκαμε σ' άρμα του Ολυμπιακού. Ναι. Και σε λεφτά να μην δώσει κύριε Ραπτόπουλο Σταβίδη. Ναι. Πάλι σιγά. Πληρωμένοι οι παίκτες του Άρη. Οι παίκτες της Βέρειας δεν είναι πληρωμένοι. Μάλιστα. Είναι το πρόβλημα. Μάλιστα. Αυτά θα τα δώσει. Εγώ ξέρω σήμερα 3 ραντεβού αυτό το μήνα. Τους είπε θα δώσει λεφτά στον Άρη. Φα. Και μετά τους είπαν θα πληρωθεί από τον Σαββίδη. Εγώ αυτό ξέρω. Τα ζήτα. Έχει πουλήσει ήδη την αλυσίδα στον κύριο Σαββίδη. Ναι, το ξέρω. Έχει επιτάσει το γεγονός και οι Ρώσοι θέλουν. Φήμες είναι αυτά. Φήμες. Είναι μια σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα. Φήμες. Λοιπόν, φήμες. Και ο μόνος που μπορεί να την πάρει είναι ο κύριο Σαββίδη γιατί έχει λεφτά. Παρεμπιπτόντως. Το όνομα του κυρίου Σαββίδη θα εμπλέκεται και σε πολλά θέματα. Ό,τι πουλείτε θα αγοράζετε, αλλά. Α, σε εμπλέκεται και ποιο δεσμό. Άνθρωπο είναι επιχειρηματία. Ναι, εντάξει. Πουλά και αγοράζει. Εντάξει, συμφωνώ. Εσά ω επιχειρηματικό σχέδιο σα έχει δει. Δεν μπορεί να σώσει όλο τον κόσμο όμω ο άνθρωπο. Δεν σα έχει δει για να κάνει τίποτα κανένα πάω τεράστιο και να χτυπήσει την Μπαρσελόνα στο δεύτερο. Καλά, εντάξει, είπαμε. Ναι. Επιχειρηματικό σχέδιο. Ναι. Είδατε τι είπε. Τι είπε. Λέει σήμερα πολλέ εφημερίδε και αθηναϊκέ. Ναι. Ότι το μπάσκι του Πάουκ λεφτά δεν θα βγάλει από την τσέπη του. Ναι. Θα εκμεταλλευτεί, λέει το παλατάκι. Βρεά τον μπάσκι τώρα. Φύγε μακριά από το παλατάκι ο Ιβάν. Θα του δώσει και κανένα φράγκο. Μακριά από το παλατάκι ο Ιβάν. Επιχειρηματία, όπω λέει και ο Ραπτόπουλο, κοντό και χαζό δεν υπάρχει. Πάει ο Λάσκαρης τώρα να ξαναφέρει τον μπάσκι στη Θεσσαλονίκη. Τώρα μα τρελάνουμε τον μπάσκι τώρα.
Που αναφέρει κανένα παιχταρά να πούμε. Μα ξαναζαλίσουν τις Πέμπτες να βλέπουμε μπάσκετ μπάλε. Εγώ καλά το χάσαμε από το. Αυτή η πόλη ναι. Έχει δει χαρές μεγάλες μόνο από το μπάσκετ. Βράσε το μπάσκετ τώρα, ρε Θόδωρε. Ένα είναι το άθλημα. Ποδοσφαιράκι, ρε αγόρι μου. Μπαλίτσα. Εκεί με τους μαντράχαλους, τους άσχημους, τους κοκαλιάριδες, να πούμε, τους κρεμανταλάδες, τους κοκολάκηδες, τους φασούλες τώρα, τους άγαρμπους αυτούς. Στο 24ο λεπτό, ναι. Ο Καραγεωργίου με 7 νέους, ναι. 2 καινούργιες μεταγραφές και 2 παλιούς, ναι. Έπρεπε να θέλει 0-2. Ναι. Εσύ ποιος παίξεις τώρα, που πανηγυρίζει για το τρίτο γκολ του Μπερμπάτοφ, που παίρνει τον τριποτσέρι αγκαλιά για να πάρει τον γκολ. Εντάξει ρε φίλε, θα τον πω τον Μπερμπάτοφ ότι είσαι στην Ελλάδα, μη σμπρώχνεις άλλη φορά. Δεν είσαι στην Αγγλία τώρα, εντάξει, τι θες να κάνω τώρα εγώ. Τώρα, να πανηγυρίσω εγώ με ποιον δηλαδή τώρα. Με τον Γεωργιάδη που έχω δεξί μπακ και κάθε Κυριακή σπάει από δύο πλευρά. Φτάνει! Φτάνει! Καλό βράδυ! Επόμενη γραμμή. Δεν αντέχω άλλο, με έσκασες. Ναι. Έλα. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα. Όπα. Όπα. Ύποπτος. 2-2. Ύποπτος. Έτσι. Ο Τόνι Μοντάνα. Έλα, Τόνι Μοντάνα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Τόνι Μοντάνα. Έλα, Αριανός από Αθήνα. Έλα, ρε φίλε. Έλα. Λοιπόν, πρώτον, για να θέσουμε λίγο την κουβέντα σε σωστή βάση. Ναι. Η Νόβα ζητάει από οποιοδήποτε κανάλι θέλει να παίξει πλάνα της 70.000 το χρόνο. Τι λέει, ρε φίλε. Ναι. Ούτε χίτα, ούτε μήτα, ούτε τίποτα. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα εμπορικά. Σου λέει θέλω 70 για να πάρει σαν πλάνα μου. Μάλιστα. Κλείνει αυτό το κομμάτι. Δεύτερο, παίρνω χθες. Κάνω ολόκληρη μανούρα τσιγκλά τον Αντωνιάδη, να κινήσω λίγο τα κύματα και δεν βγαίνει να μου απαντήσει. Ρε φίλε, τι ξενέρο με έφαγα. Ποιος Αντωνιάδης? Από τη Γερμανία. Α, μάλιστα. Ο γνωστός Αντωνιάδης. Ναι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, τον Άρη θα αφήσουμε το τέλος. Για πες για τον Άρη. Βρέθηκα χθες με ένα παλικάρι έτσι λίγο άσβερκο, γύρω στο, σε 120 κιλά, 95, ο οποίος πηγαίνει, έρχεται Ελευσίνα. Ναι. Εκεί που το σημειάκι του κόρνερ είναι στο κέντρο, τα τέρματα που κάνει διαπλάτηση κατά 3 μέτρα. Τι είστε, τι μια ομάδα. Που οι τερματοφύλακες κάνουν επιτόπιο μπλονζό για να φτάσουν την μπάλα, ξέρετε εκεί πέρα. Το οποίο σημαίνει ότι είναι μέσα πράγματα. Και μου λέει, όπως περνούσε από το γουδί εκεί από ένα κτίριο που έχει δίπλα από τον μπάντμιντον, βλέπει ένα παραθυράκι λίγο μισάνυχτο, κάθεται κρυφακού και μου τα λέει μετά και μου λέει ότι μία ομάδα, λέει, της πόλης της Θεσσαλονίκης, λέει, που ζητάνε φιλαθλήτης μεταγραφές, έχει λήξει μια εγγυητική και λέει δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές για αυτόν τον λόγο. Μήπως γνωρίζετε τίποτα? Όχι, ποια είναι? Εκεί στον Κιανό Σταυρό δίπλα είναι. Όχι, εγώ ρωτάω, ρε παιδί μου, μήπως ξέρετε. Δεν μου είπε όνομα, μου λέει έτσι μια ομάδα, λέει, της Θεσσαλονίκης. Σκαφτά τζόγκρι, δίπλα. Έχει λήξει μια εγγυητική, λέει, και δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Ποια είναι, ρε, πες μας να πούμε. Δηλαδή και ο πιο άσχετος κατάλαβε, ρε φίλε, πρέπει να σου πω ποια είναι. Εγώ είμαι άσχετος. Εντάξει, ρώτησε το Ρατόπουλο που είναι σχετικός και κατάλαβε. Ναι. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο θέμα το επίκαιρο. Ναι. Επειδή 21 Γενάρη είναι το δικαστήριο και ακούγεται ότι κάποιοι μπορεί να μην παραβρεθούν και να αναβληθεί ή οτιδήποτε. Ναι. Έχετε κάποια πληροφόρηση από αυτού? Εσένα τις έχουμε. Εγώ ρε φίλε Αθήνα είμαι, εσείς στη Θεσσαλονίκη μαθαίνετε. Και τι, πρώτα μαθαίνει η Αθήνα και μετά η Θεσσαλονίκη. Φίλε, τα ρεπορτάζ μαθαίνω. Εγώ τα μαθαίνω μισά, εγώ παίρνω να μου πείτε εσείς τα άλλα μισά. Θα σκάσουνε το Φλεβάρι κάτι μπαμ, τα οποία... Μπορείτε, τι? Δεν ακούω. Τι είπες? Λέγε ρε Αριανέ, δεν σ' ακούω. Εγώ σας ρωτάω, μήπως ξέρετε να μου πείτε τα άλλα μισά. Ναι. Είπατε για κάτι μπαμ που θα σκάσουν το Φλεβάρι. Θα σκάσουν κάτι μπαμ. Μεγάλα. Ναι. Κάτι στόλια. Στόλια. Ναι. Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι πρόεδρος Super League, ο οποίος έχει παρευρεθεί στο match Βέρεια ΑΕΚ, Καβάλα Άρης, Βέρεια ΠΑΟΚ, Βέρεια Ολυμπιακός και κάποια άλλα, Βέρεια Ερακλής 0-0. Ναι. Και κάποια άλλα, ότι δεν έχει οικονομική ρευστότητα και χρειάζεται τη βοήθεια κάποιου από το εξωτερικό. Ναι. Το βρίσκω λίγο περίεργο, έτσι, λίγο πώς να σου το πω, ότι δεν συνάδουν αυτά τα δύο, δεν συνδέονται κάπως. Αλλά όσον αφορά το θέμα της εκαθάρισης, επειδή παράμετροι είναι πολλοί, εγώ πιστεύω ότι τα αφημί είναι η μόνη λύση. Καλέ, οι Αριανοί, οι οπαδοί, είπαν ότι η ομάδα τραβεστεί, εμείς δεν θα γίνουμε. Λες να κάνουν καμιά κολοτούμπα, αλλά με Λυσανίδη. Αυτό είναι γραφειοκρατικό, ρε φίλε. Τι τραβεστεί? Το σύμβολο είναι ένα, η ομάδα είναι μία και έχει μια ιστορία. Πώς να το κάνουμε?
Αυτό είναι καθαρά γραφειοκρατικά, λογιστικό, δεν έχει να λέει κάτι. Ομάδα τραβεστή δεν θα γίνουμε. Σαν τον Ηρακλή. Δηλαδή, συγγνώμη λίγο. Λέγανε οι Αριανοί. Αυτό το γραφειοκρατικό παραθυράκι που το έκανε ο Ηρακλής. Ναι. Ή το άλλο γραφειοκρατικό παραθυράκι που χρησιμοποίησε ο ΠΑΟΚ και με τη μορφή δανείου πλήρωσε τα χρέη. Ναι. Γιατί άμα έφερε τα λεφτά από το εξωτερικό θα πλήρωνε και 30% εφορία κασέρι. Ναι. Τι είναι, δηλαδή, όποιο χρησιμοποιεί το γραφειοκρατικό παραθυράκι είναι τραβεστή. Μας νοιάζει, ρε φίλε, η ιδέα, το σύμβολο, η ομάδα και όλα τα συναφή. Σας ενδιαφέρει μόνο το χρήμα. Θόδωρε. Ορίστε. Καλό βράδυ. Ναι. Με άγχος. Κάτι τελευταίο θέλω να πω. Άντε, πες και κάτι τελευταίο. Λοιπόν, επειδή είναι τα αφημί η μόνη λύση και λογικά όσο και να παιδεύονται και 1-2 χρόνια να πάει καθάριση και να συνεχίσουμε μετά θα το ξαναδούν ότι πάλι τα αφημί είναι η μόνη λύση. Εγώ στηρίζω αυτή την άποψη ότι πρέπει να πάρουμε αφημί, αλλά σε περίπτωση πιστεύω που οι περισσότεροι μερίδα φιλάθλων Αριανών δούνε να έχει κάποιο πόστο στη διοίκηση του Άρη ο κύριος Βρίζας ή ο κύριος Γεωργιάδης, ήδη με τον Ίβιτς λίγο κάτι ψιλοξύνησα κάποιοι φίλοι μου, λέει Ίβιτς και τέτοια, πιστεύω ότι πολλοί θα σταματήσουν να υποστηρίζουν αυτή την ομάδα. Τα είδαμε τα χαέρια των Αριανών με τους Αριανάρχες. Άσε, μπας σκεφτήκα από καμιά άλλη ομάδα. Άσε, βρε, τον πρόεδρο, και κάνε τη δουλειά τώρα, να πούμε. Βρε. Γιατί άσε, και ο Ταμπίζας όταν πήγε στον Παναθηναϊκό, μια χαρά δουλειά έκανε ο άνθρωπος. Τον έφαγε που ήταν, Ολυμπιακός. Για χαρά. Διάλειμμα, διάλειμμα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Που λέει και ο Κανελάκης. Λέει Γιάννικο. Τι να πω. Τους ακούς. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Ναι. Είμαστε σε καλό επίπεδο. Ναι. Δεν μας κυλόβρισε κανένας μέχρι στιγμής. Γιατί να μας κυλόβρισε. Ξέρω εγώ. Δεν... παρέα κάνουμε. Αφού πάμε καλά. Καλή παρέα είμαστε. Πάνε αυτά, ανήκουν στο παρελθόν. Δεν μας βρίσκει κανένα. Φυσικά. Όσοι δεν μας ό,τι λέμε, το λέμε. Ναι. Πολλές φορές μπορεί να κάνουμε χιούμορ. Ο Θόδωρος μπορεί να τρελαίνεται λίγο. Ο Θόδωρος, ναι. Αλλά ομάδα τραβεστή είπαμε ότι δεν γινόμαστε. Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Γιατί είχα πει εγώ τότε. Εμείς αυτά που βλέπουμε, αυτά λέμε τώρα. Είχα μια ομάδα εγώ τότε. Ναι. Με έδωσαν και κάτι φόρμες στα παιδιά και τα λοιπά. Ήταν ο Καμπερίδης προπονητής. Ξέρω, θυμάμαι. Ο Βατανιακός. Θυμάμαι. Και μπορούσαν β' εθνική να πάρουν αφημί. Αφού δεν το κάναν τότε, γιατί να το κάνουν τώρα, ρε Κωστή. Α, φαν τα μπουκ τώρα. Εντάξει. Καλημέρα, φίλε. Έπεσε η γραμμή. Έπεσε. Καλημέρα, φίλε. Ναι. Όλοι πέσα. Εσύ είσαι, φίλε. Ασπρόμαυρο κολυνδό τηλεφωνώ. Ασπρόμαυρο κολυνδό, μάλιστα. Ένα πράγμα. Ό,τι 90 θέλεις. Χρόνια ΠΑΟΚ, 40 χρόνια θύρα 4, τίποτα άλλο. Μπράβο, ρε φίλε, ωραίος είσαι. Πες εκεί τις γριές, εκεί στον κολυνδό. Καλά, εντάξει, μην τρελαίνεσαι τώρα, μην το χαλάς. Καλά το πήγες. Ρε τσακάλι από τον κολυνδό. Στο 90 με το έκανες αυτόν τον κολυνδό. Εντάξει, να πούμε. 40 χρόνια θύρα 4 και μπέρα. Καταρχήν πρώτα απ' όλα λες κάτι. Υπάρχουν Ηρακλητοί στον κολυνδό. Κολυνδρό. Στον κολυνδρό. Ένας. Ένα. Τι να σου πω τώρα. Εντάξει. Και είσαι και πάω και θύρα 4 και στον κολυδρό υπάρχει Ηρακλής. Ήταν σήμερα η θύρα 4 γιορτή. Βέβαια. 40 χρόνια από τη θύρα 4. Μπράβο τα παιδιά. Έχουν ιδιώκτη το χώρο. Μπράβο. Ποιος τον έδωσε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Όχι. Δεν ασχολούμαι με το οπαδικό γενικά. Καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Ποιος σου το έδωσε. Δεν ξέρω. Πάμε επόμενη γραμμή. Ο Ερασιτέχνης ποιος είναι. Περιπτεράς πρέπει να είναι αυτός που μας πήρε τώρα, Κωστή. Μπορεί, μπορεί. Για πες, φίλε εσύ. Καλημέρα, φίλε. Ναι, καλημέρα σας. Να το. Α, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Α, ο φίλος μου. Γλυκό αγόρι. Ο Μπόχου. Έλα. Πού είσαι, βρε Νίκο, καλημέρα. Γεια σου, γεια σου, αγόρι. Να είσαι καλά. Έλα, γλυκό αγόρι. Καιρό να σε ακούσουμε. Ναι, έχω καιρό. Έχει καιρό να έρθει. Λοιπόν, χρόνια πολλά φυσικά σε θρηλυκή θέρα 4. Για τα 40. Έτσι. Στα επόμενα 40 θα πω εγώ. Ναι, αλλά μίλες πολύ το 40 γιατί σαν μνημόσυνο μ' ακούγεται. Ναι, ναι. Όχι, όχι, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Εντάξει, για χρόνια εννοώ. Μπράβο, μπράβο. Μνημόσυνο είναι 40 μέρες. Α, μπράβο. Λοιπόν, μιας και αναφερθήκατε στην αρχή στο θέμα του Σαββίδη, το να πληρώσει τον Καρυπίδη, εγώ είμαι μέσα σε αυτό, να πληρώσει. Α, αυτό το ερώτημα κάνω. Να πληρώσει ο Σαββίδης τους παιδοσφαιριστές του Άρη. Ή να τα διαλύσει όλα, τα αφήσει και να πάει ο Άρης κατά διαόλου. Λέγε. Να πληρώσει, να πάει και στον κύριο Παπαθανασάκη να δώσει και σε αυτόν λεφτά. Ναι. Να δώσει και καλός άνθρωπος. Τι σωστός άνθρωπος. Που δεν πληρώθηκαν οι παίχτες του για την νίκη επί του Βάζελου. Ναι. Και εκεί να δώσει. Για να πουλημίσει το κατεστημένο χρειάζεται θυγατρικές, Κωστή μου. Ναι. Να πληρώσει. Ο Παπαθανασάκης δεν το έδωσε το κατοστάρικο στους παίχτες. Το έφαγε σουβλάκι και σουζουκάκι. Δεν το ξέρω. Το έφαγε σουβλάκι και σουζουκάκι. Δεν νομίζω. Έτσι. Κωστής ξέρει καλά. Κωστής ξέρει καλά. Το έφαγε σουβλάκι, δεν το έδωσε ο άνθρωπος. Δεν περίμενα να τον κερδίσει και. Κατάλαβες. Αφού το υποσχέθηκε θα το δώσει. Τώρα. Δηλαδή. Και εγώ 16 χρονών μου λέει ο πατέρα μου, άμα γράψει 20 μαθηματικά θα σου δώσει το αυτοκίνητο. Τέλος πάντων ήξερε ότι εγώ από μαθηματικά αποκλείται να γράψω 20. Και εκ του ασφαλούς μου λέει γράψει 20 μαθηματικά στο τρίμηνο να πούμε. Και λέω ρε εσύ μόνο οι καλοί μάθες. Τότε λέει αμάξι δεν παίρνεις.
να πάει βόλτα. Σωστό. Σωστό. Ναι. Έτσι και ο Παπαθανασάκη. Αλλά εκείνο του φέραν το 20 με. Ναι. Για πε. Φαντάσου τώρα, Βέρεια. Ναι. Άρης. Ηρακλής. Ναι. ΠΑΟΚ. Ναι. Και έδωσε αυτές τις ομάδες. Τις ενισχύεις λίγο. Στέλνεις εκεί παίχτες που θέλεις να ψηθούν, να φτιαχτούν. Καλά, Βέρεια. Με λίγα λόγια θέλει να πει το παιδί. Ο Σαββίδης. Ναι. Έχει ένα δαχτυλίδι βασιλικό. Ναι, ναι. Από τους τσάρους της Ρωσίας. Μάλιστα. Θα πάει στον Καρυπίδη να το φιλήσει. Ναι. Θα πάει στον Βρίζας να το φιλήσει. Ναι. Θα πάει στον Παπαθανασάκη να το φιλήσει. Ναι. Θα τους στέλνουμε εμείς ποδοσφαιριστές εκεί πέρα. Έτσι, άλλο να λέω, βελτιώνονται. Σαλπικίδη στον Άρη. Στον Αλπικίδη, στον Σαλπικίδη στον Άρη. Μπράβο, ρε Νικόλα. Αυτό θα είναι. Αυτό θα να πει. Όχι, μπράβο σε μένα, εσύ τα λες. Δεν νομίζω κανένα Αργιανό να πει. Όχι, γιατί ο Μπορκόκ δεν πήραν τότε. Έχει τον άμα και τρέπεσε ακόμα καλύτερα από ό,τι το είπα εγώ. Άμπρα. Κατάλαβε. Ναι, ναι, έβαλα τη σάλτσα εγώ. Σάλτσα, σάλτσα. Μα έρθει και να σου πω εγώ εσένα. Σάλτσα. Λοιπόν, πέρα από αυτό τώρα. Ναι. Καλό είναι που οι ομάδες κάνουν αυτό το rotation αυτού του καιρό. Όπως τώρα η Καλονί ήρθε χθες με τα δεύτερα. Ναι. Τα Γιάννενα επίσης. Ακούω ότι και η ιδέα έρχεται μείον 10. Ναι. Είναι καλό για την αναγέννηση της ομάδας, γιατί το χρειαζόταν η ομάδα αυτό. Ναι. Είναι καλό να μην δει ψυχολογία της ομάδας αν συνεχίζει να ρίχνει τις τριάρες, τις τεσσάρες. Ναι. Πιστεύω το επόμενο παιχνίδι που θα είναι γερή κόντρα θα είναι μέσα στη Ξάνθη. Νομίζω ναι. Εκεί δεν θα έρθει ο Πετράκης φιλιά και αγκαλιές. Εκεί είναι ο Σουλτάν με ρεμέ. Εκεί είναι ο Πανόπλος με το πουρο. Θα βρίζετε τον Πανόπλο για την Ξάνθη. Φέτος. Εκεί ξέρουμε που ανήκει. Φέτος η Ξάνθη δεν γλιτώνει. Ποιος? Ο ΠΑΟΚ με έναν ποδοσφαιριστή να παίζει. Ναι. Η Ξάνθη δεν γλιτώνει φέτος. Άντε να δούμε. Το λέω να δούμε, σήμερα. Ναι. Καλά. Λέγε Βλαχοπόγου. Ναι. Α, ναι. Κλείνω, ήθελα να κλείσω κιόλας. Κάτι, επειδή σήμερα εγώ έχω τώρα τα γεννητούρια της γυναίκας μου αυτή τη βδομάδα και τρέχω, δεν άκουσα το μεσημέρι. Γεννάει η γυναίκα σου. Ακόμα και να βολάς, ρε. Αυτές τις μέρες είναι. Καλά, πόσο χρόνο είσαι, ρε. 46. 45. 45 ρε σκύλε και έβαλε τη γυναίκα να γεννήσει. Γιατί όχι. Μπράβο ρε φίλε. Ποιο παιδί. Χαρά στο κουράγιο σου. Το δεύτερο. Α, δεύτερο. Δηλαδή όταν εσύ θα είσαι 65 ο γιος θα είναι 20. Ναι. Κάπως έτσι. Μπράβο ρε φίλε. Γιο θα κάνεις. Καιρό πνευμόνι έχεις. Ναι, γιο. Πρέπει να έχει καλή καβάντζα αυτός. Ο άλλος γιος είναι ο πρώτος. Ναι, γιος είναι. Πώς θα έρχεται ο γιος. Ο ένας είναι θα γίνει και ο άλλος. Δεν υπάρχει θέμα. Πόσο χρόνο είναι. 8 είναι, ο πρώτος είναι 8. Α, εντάξει. Μικρά παιδιά έχεις, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, για να ολοκληρώσω, δεν αφήνω την εκπομπή, αλλά ναι. Ακούνε πάρα πολύ εδώ συγκεκριμένη την εκπομπή σου. Ναι. Και με πήρα τηλέφωνο και μου είπαν ότι το μεσημέρι βγήκε κάποιος κύριος και πάλι ασχολήθηκε με μένα. Άιντε πάλι. Ενοχλήθηκε, έβαλα εγώ φυσικά, άκουσα την επανάληψη την εκπομπή και άκουσα όλα. Και πειράχτηκε που εγώ δεν μιλάω με τον... με τον Αντωνιάδη και τα λοιπά. Λοιπόν, εγώ θα του πω ότι αν θέλει αυτός να τον βρίζουν, να τον λένε βλαχαδέο, να τον λένε το ένα και το άλλο, εγώ δεν γουστάρω, Κωστή μου. Ναι. Έτσι, εγώ γουστάρω να μιλάω με ανθρώπους επίπεδου του Νίκου που είναι τώρα εκεί δίπλα σου, με ανθρώπους επίπεδου όπως είναι όλο το ακροατήριο που μιλάει σωστά. Εγώ όπως έχω πει επανειλημμένα, ποτέ δεν έχω χαρακτηρίσει ακροατή, ποτέ. Χαρακτηρίζω αυτόν που με χαρακτηρίζει. Έτσι, σωστός. Τι θέλω να του πω, αν αυτό δεν θέλει να το βρει κανένα, βγαίνει αυτό σαν την παράθεση. Μάλιστα. Και όταν θέλει κάτι να πει, να βγαίνει στην εκπομπή τώρα που παίρνω εγώ, αυτό ξέρω, με ακούει, κάθε βράδυ παίρνω εγώ τηλέφωνο σχεδόν. Μπορεί να βγαίνει από τα πει σε μένα και όχι να κλαφτεί σε σένα. Ναι. Γιατί αν αυτό είναι παντικό πεζαρίζω, αυτό είναι η Μάρθα Βούρτσι, η κλαψιάρα. Καλή ήταν η Μάρθα. Καλή ήταν. Έτσι. Καλύτερα. Ναι. Ο καθένας. Πάρε μου και πέστε μου, κύριε, τι κλαίγεσαι στο Ραπτόπουλο. Επειδή σε βλέπω, επειδή σε βλέπω λίγο φορτισμένο. Είναι. Να σου πω κάτι. Επειδή στην παρέα μας γενικά είσαι ένας Κροατής ο οποίος βγαίνει χρόνια στο ραδιόφωνο, νομίζω ότι ο καθένας μας έχει δείξει τη διαγωγή του και μπορεί να κρίνει ο κόσμος που ακούει κάποια. Άρα λοιπόν εσύ δεν χρειάζεται ούτε να απολογήσει ούτε να ασχολείσαι με κάποια θέματα τα οποία σε στεναχωρούν. Παιδιά, δεν απολογούμε. Απλώς εγώ όταν θέλω κάτι να πω σε κάποιον το λέω τέτα τέτ. Βγαίνω και το λέω, έλα εδώ. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Μπορεί να βγαίνει να τα λέει στη μεσημερινή εκπομπή στον άλλον. Μπορεί να βγει τώρα.
Μιλάω τόση ώρα. Βγες και πέσα μου. Καλό βράδυ, καλό βράδυ, καλή χρονιά. Να είστε καλά, και καλά, και καλά γεννητούρια με ένα πόνο που λένε. Νικόλη, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είστε καλά, για χαρά, για. Τι μπορώ, τώρα οι γυναίκες γεννάνε με το επισκληρίδιο, δεν μπορούν να είναι. Όμως και να πεις, ρε φίλε, ο πόνος παραμένει πόνος. Άλλος ο πόνος της γέννας όμως της κανονικής. Καλά, σίγουρα. Τα πονάκια βέβαια μέχρι να πάει η κεσαρική γίνονται έτσι. Μετά πονάει, λέει. Μετά πολύ. Μετά πονάει πολύ. Θέλει 3-4 μέρες, πλαράματα. Εμένα δεν την έπιασε και να στο πρώτο παιδί, άστα να πάνε. Τέλος πάντων. Και το βουβάλι που έχεις, το πρώτο. Τι θηρίο είναι αυτό. Παλαιστής. Παλαιστής. Πεχλιβάνης. Λοιπόν, ο Ηρακλής μπορεί να κάνει μεταγραφές. Θα πάρει τον Κεϊτά και τον Λεωζίνιο. Έτσι λένε. Ας τον πάρει, μακάρι. Είναι και οι δύο ωφέλιμοι ποδοσφαιριστές. Καμιά συγχώνευση με κανέναν και κανενός άλλου το αφημί. Μόνο Άρης. Λέει ένας φίλος ο οποίος. Είναι η άποψη που και εγώ πιστεύω. Ναι, εντάξει. Άμα το κάνει κολοτούμπα μετά θα φάνε κράξιμο, λέω εγώ τώρα. Ναι. Εντάξει. Ο Κοντονής λέει, ναι, απαγόρευσε οργανωμένη μετακίνηση στην Κρία Βρύση, τρέμουν φαλακρέ, Δευτέρα μεσημέρι το θέμα Ικαρισιού θα ξεφουσκώσει ως μέγα αγκάθι εκεί που ακούς. Μάλιστα. Μάλιστα. Γκολάρα έβαλε ο Καρέλης, λέει ο φίλος. Mm-hmm. Ο άλλος λέει, ρεσαλιάρι του Ηρακλάκου, φαλακρέ. Πες και για αυτά που μας έκλεψαν. Λέει, έλεος ρεντε με κατοικημενική. Σε μένα το λέει. Σε σένα το λέει. Πάμε στον επόμενο κύριο. Σε μένα το λέει. Και δίκιο έχει. Ό,τι θέλει ας κάνει. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα, φίλε. Έλα, ρε Βράχος. Τι έγινε, ρε. Όλα καλά, ρε. Εσείς που έχετε βγάλει, να πούμε, τα κολέγια, να πούμε. Ναι. Εσείς όλοι, να πούμε, οι παοξίδες, να πούμε, τα κολέγια με τα γαλλικά σας. Αλλάξανε, ρε φίλε. Προοδεύσαν οι άνθρωποι. Ναι, ναι. Μέχρι εχθές ήσασταν με το κόκαλο στο στόμα, τώρα μας μιλάτε για... Για πολιτισμό, εντάξει. Και εμείς δεν είμαστε, να πούμε, από οικογένεια. εμείς δεν έχουμε οικογένειες. Ναι. Βγαίνουμε και λέμε 5 πράγματα στο τηλέφωνο. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Ο γνωστός ο Αντωνιάδης. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Εντάξει, δεν είπε τίποτα. Όχι, ρε. Ο καθένας έχει το δρόμο του, ναι. Τώρα να πω τι έχω κάνει εγώ στη ζωή μου. Δεν μας νοιάζουν αυτά. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα, όλοι τσομπάνοι να μαζευτήκατε εκεί πέρα, να πούμε τώρα ξαφνικά. Έλα μόνο τώρα. Ανέβηκε ψήρα στο κακά. Ανέβηκε ψήρα στο κακά. Όλοι βλαχομάγκες. Έλα μόνο, εντάξει, πως κάνεις έτσι τώρα. Άσε μας εδώ τώρα, να πούμε τώρα. Ακούμε το σύνολο εδώ πέρα μας, κήρυγμα. Δεν κατάλαβα. Ποιος μιλάει τώρα δηλαδή. Πες το, τι. Τι είμαστε εμείς, να πούμε. Του θρόμου δεν κατάλαβα, ρε. 700 φορές δεν κατάλαβα, είπες εσύ. Όχι, ρε εσύ. Όχι, ρε εσύ. Θα παίρνεις θέση, ρε. Να μην σε πω καμία κουβέντα και σένα. Εμένα γιατί να με πεις. Να παίρνεις θέση, ρε. Που μιλάει όλος δίπλα σου, να πούμε, και λέει, και λέει, και λέει, να πούμε, και λέει, εσύ, να πούμε, ωραία, ναι, έτσι και αλλιώς, καλλιώτικα. Δεν κατάλαβα. Άντε πάλι. Άντε να κάθεστε καλά, να πούμε τώρα. Βγαίνουμε στο τηλέφωνο και λέμε πέντε κουβέντες. Τι λέμε, δεν βρίσκαμε κανένα, ναι. Δεν κατάλαβα. Πάλι. Αυτός εδώ που βρίζει, να πούμε, τι κάνει. Ποιος έβρισε. Ο Αντωνιάρης, ο έτσι, ο αλλιώς, ο αλλιώτικος. Εντάξει, είσαι μια φυσιογνωμία, ρε φίλε. Εντάξει, πώς θα γίνει. Ναι, αλλά δεν είμαστε και, ξέρω εγώ, έχουμε και εμείς οικογένεια, έχουμε παιδιά. Τι, μανιτάρια είμαστε. Δεν μπορεί να καθίσει να λέει και να λέει και να βγαίνει και να λέει ό,τι θέλει. Μα ο δεν... γνωστός Αντωνιάδης. Εντάξει, οπαδικά το είπε. Λοιπόν, ναι, για να μην γυρίσω τα μυαλά μου, να πούμε, και κατέβω κάτω και γίνει καμιά άλλη ιστορία. Μη. Εντάξει. Όχι, μη. Πηγαίνουμε στο τηλέφωνο, λέμε πέντε κουβέντες, κάνουμε, να πούμε, το καλαμπούρι μας. Από εκεί πέρα, γιατί εμείς τα λέμε σοβαρά, δεν κατάλαβα. Άντε πάλι. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Αυτός που δεν πρέπει να μιλάει, ναι, είναι ο Ολυμπιακός Μπέτης Βορείου Ελλάδος. Για ποιο λόγο. Γιατί έχει κάνει τις σφαγές. Εντάξει, τώρα... Ακούω που λες ο Ηρακλής έπρεπε να πάρει το πρωτάθλημα. Γιατί είναι το κύπελλο το 84, το έδωσε. Ας μην το έδινε. Όχι. Βεβαίως, γιατί μέχρι τώρα, να πούμε, μέχρι σήμερα, εσύ με το φίλο σου και το αυτός και ο Θοδωρίδης, θα λέτε Θοδωρίδη και θα κλαίτε. Ο Θοδωρίδης, αγόρι μου, είναι η καταστροφή του Ηρακλή.
έκανε τη μεγαλύτερη γενοκτονία που έκανε άνθρωπο στον κόσμο. Κράτησε Χατζηπαναγή όμως. Πράσε με τώρα, βρε, που θα κράτησε Χατζηπαναγή, το λες και το ξαναλές, ρε, τώρα. Δεν έχει ταβάνι να πούμε. Το κόμπλο σου βγάζει με τον Ηρακλή, ρε. Εγώ σου λέω τι έγινε. Τι έγινε, ρε. Κράτησε. Ποιος Χατζηπαναγής, ρε. Κράτησε το. Θέλω να το δώσω Χατζηπαναγή. Ε. Μπορούσε. Γιατί δεν μπορούσε. Όχι, δεν μπορούσε, ρε. Ο άλλος που ήρθε, γιατί τον Κωνσταντίνο, γιατί τον έδωσε. Γιατί τον έδωσε, γιατί την άλλη ώρα πήρε το 1200. Και τον κορμάρι. Και βρίζει εσύ ποιο τον άλλο. Ποιο κορμάρι, ρε, ποιο, ναι, κορμάρι, ρε. Άσε αυτό το τζομπάνο τώρα, ρε. Ποιο κορμάρι, ρε, τώρα. Άσε, ρε, κορόιδευε τον κόσμο τόσα χρόνια, ρε, τώρα. Μην ανοίξω το στόμα μου. Σι ξέρεις, εγώ ξέρω περισσότερο από σένα, ρε. Mm. Γι' αυτό να. Λοιπόν, ασυγχωρέθηκε τώρα, άστονα να πούμε, άσε εκεί που είναι τώρα. Ο Ηρακλής με αυτόν τον άνθρωπο έγινε γενοκτονία. Τελεία και παύλα. Τελεία και παύλα. Γίνει τώρα να πούμε, μαθευτήκε ότι, ξέρω εγώ, να πούμε, πλακώσαν οι Αιγυπτοί. Κατάλαβες. Να χρεβάζεται από το πρωί στο βράδυ τον Ηρακλή. Από το πρωί στο βράδυ, να πούμε. Ποιος πάω. Πριν 4 χρόνια με κόντευες να πούμε τη διοίκηση του ΠΑΟΚ στα 1000 μέτρα, λιγοθυμούσες από τις αεροδημιάσεις, ρε. Μίλησε το σώμα τους, να πούμε. Τώρα όμως... Να πούμε τώρα, γίνανε να πούμε οι μάγκες, οι άπαες. Δεν γίνανε. Τα χρόνια τους μυρίζανε, ρε. Τώρα όμως... Τι τώρα, και τι έγινε δηλαδή. Φίλοι σου, Ηρακλής, κάνε δαχτυλίδι, ρε, να μην σου πω τώρα. Ακόμα όχι. Που λέτε να πούμε θα παραπάρει να πούμε δανεικούς ο Ηρακλής από τον ΠΑΟΚ, να κάνει να παραπάρει δανεικά. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε, δεν τρέπεστε λιγάκι, ρε. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε. Σαλπική δεν θέλεις. Το έκανε σαλπική, το θέλω και το γουστάρω εγώ προσωπικά. Γι' αυτό σε λέω. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Άμα θέλει να δει, ας έρθει. Αλλά όχι να παραδάνει εσύ, ρε. Ποιος θα το κάνει αυτό, ρε. Μπορεί πρόεδρος του Ηρακλή να πάει στον ΠΑΟΚ και να πάρει παίξες, ρε. Μπορεί! Αντίκεπες! Φορός πανταλόνια, πες! Ποιος θα πάρει? Μπορεί! Ποιος θα πάρει? Να πάει να πάρει παίξεις από τον ΠΑΟΚ! Ο Ηρακλής! Τι είναι ο Ηρακλής, ρε, ΠΑΟΚ είναι! Που μαζεύτηκε όλη η Σάρα και η Μάρα και το κακό συναπάντημα! Που δεν τα λέτε, τους γλύφετε από το πρωί και το βράδυ! Τι είναι ο ΠΑΟΚ, ρε, να πούμε! Ο εφιάλτης σου! Ο ένας γίγαντας με ξύλινα πόδια είναι, ρε! Γιατί ξύλινα πόδια? Ναι, ρε, σειρά, από το πρωί μέχρι το βράδυ, ρε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, ρε. Εσείς τον κάνατε μεγάλο, ρε. Ο Πούζας και τώρα εσείς με το Βατρόπολης, ρε. Τι κάνει, ποιος πάει, ρε, τώρα. Μέχρι το 70 δεν υπήρχαν αυτοί, ρε. Ναι, αλλά μετά το... Είναι ένα κορόιδο. Μετά το 70... Το κάτσε και τα λέτε, να πούμε, εντάξει. Αλλά όχι, δεν παίξει σε ένα σημείο, ρε. Έως πια, να πούμε. Τι είναι ο Ηρακλής, ο Μαδούλα και την κάνατε μικρός και ο Μαδούλα και να δώσουμε παίκτες. Τι είστε εσείς, ρε, άπλες, να πούμε τώρα. Πλάκα να μας κάνετε τώρα. Δεν κατάλαβα, να πούμε. Πιέστε και ένα καλαμπούρι άλλο διαφορετικό, ρε, να γελάσουμε λίγο, να πούμε. Τσανδάρι θέλεις, Δανικό. Πιέστε καμιά τάκα, ρε. Τσανδάρι θέλεις. Πιέστε καμιά τάκα, ρε, να πούμε, που έχετε κάνει, να πούμε όλες. Τσανδάρι θέλεις. Τι ήτανε. Τσανδάρι θέλεις. Άκου να δεις, ρε Γερμανοτσολιά, όλους τους θέλω, αλλά όχι δανεικό, τέρμα. Εγώ δεν είμαι ομάδα που πούλησε παίχτη και προπονητή στη μισητή μου ομάδα. Κατάλαβες, παίχτη και προπονητή. Το έκανε αυτό καμιά φορά, ρε, κλείστε, θα τον είχατε κρεμάσει στα ματαλάκια, ρε. Όχι, δεν το έκανε. Λοιπόν, πότε δεν το έκανε ο Ηρακλής αυτό το πράγμα, να πούμε, τον έχετε ξεσκίσει, ρε. Πού ήσασταν όλοι, ρε, να πούμε, 4 χρόνια, ρε, που ο Ηρακλής να μπορείς να πέτρινα χρόνια, ρε. Εξαφανιζόσουν, να πούμε, εσύ, το ραδιόφωνο, να πούμε, αργά, βγαίνατε, να πούμε, όλοι οι παοξίδες και, άντε, ρε, εσύ, να πούμε, το χαρτί. Η φορολογική αυτή έπρεπε στα κάτω, στο τέρμα, στα τάρταρα. Θυμάσαι που έλεγες για τον Ηρακλή, για την Καβάλα. Θυμάσαι, να στα θυμίσω. Θύμισε τα. Θυμάσαι τι έλεγες. Τι έλεγα. Καταστρέφεται μια πόλη, είστε άτιμοι.
Είστε τέτοιοι! Είστε πάτοιοι! Τώρα η ομάδα της καρδιάς σου τι κάνει? Το αφημί της Βέρειας. Δεν καταστρέφει μια πόλη, ρε! Έλα, τη Βέρεια! Εντάξει. Πώς όχι, ρε! Και εσύ βγαίνεις και λες, εμένα δεν με νοιάζει, αφού πληρώνεις τον Άρη, τη Βέρεια δεν με νοιάζει. Θα φορέσεις να πούμε κολάν και δωδεκάποτο και θα βγεις στην Άρη στο τέλος, το λέω εγώ. Και ο Ηρακλής θα αποκλειστεί, αν αποκλειστεί. Αλλά αν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ θα γελάσει και το παρδαρό κατσίκι. Και το παρδαρό κατσίκι θα γελάσει. Κατάλαβες? Γιατί αυτή την ομάδα την κάνατε με το ζόρι, μεγάλη ομάδα, με το ζόρι, με τα φάρμακα. Εκπομπές, αυτό το ένα, ότι έτσι είναι, αυτό, τρέμουνε τα αυτά τρέμουνε. Τι τρέμουνε, ρε. Τα τσιμέντα. Σ' ακούω να πούμε και με έρχεται να βάλω τα κλάματα. Δεν τρέμανε όταν περπατάγανε οι παοξίδες. Ποια δεν τρέμανε να πούμε τώρα, άσε μας δε τώρα, ρε. Παλιά, ρε. Πάντα όλα πλησίχε ο πόδος που το λέγανε να πούμε καρδιά τους. Πότε, ρε. Με το παπάφι που βγαίνανε οι παοξίδες και τους βρίσκανε όπου τους βρίσκανε και τους τρέχανε. Ποιο παπάφι. Τα ξέχασες. Ποιο παπάφι. Ποιο παπάφι, ρε. Οι γαλάζιοι τους ξέρατες. Γαλάζιοι φίλοι μου ήταν. Πλάκα μας κάνεις, ρε, τώρα. Παπάφι, άσου. Αλλά εσείς τους κάνατε, μάγκες. Μακριά, το παπάφι. Με τα ψέματα, με τι θέλω. Με το έτσι θέλω, ρε, να το κάνετε να πούμε το πάκο μεγάλο, ρε. Έκλεισε, φτάνει, τάπες. Φτάνει. Άντε. Φτάνει, ρε, γουρσούζι, ρε. Φτάνει, ρε. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν του μίλησες. Πάμε επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, παλικάρι μου. Έλα, παλικάρι. Εσύ στη γραμμή που είπες καλημέρα. Εσύ που είπες καλημέρα. Έλα, αδερφέ. Έλα. Τι κάνετε? Καλά, εσύ τι κάνεις? Καλά, μια χαρά. Μπράβο. Φιλαδουσάικ είμαι. Ναι. Να είσαι καλά. Τη κούλα. Να είσαι καλά και εσύ. Ναι. Έτσι. Κάτι είναι. Η κούλα, έτσι σας λένε οι παοξίδες. Και πώς γίνεται να είμαστε από πάνω τους μόνιμα και σταθερά? Έτσι νομίζουν, ρε φίλε. Κοίταξε, ο Κωστής πάει να σε βάλει σε μια ίντρικα τώρα. Μην πατάς την Πεπονόφλου, θα πες αυτό που θέλεις να πεις. Έτσι. Μπράβο, άσου πάω, κάσου πάω, πάω. Εντάξει, λοιπόν. Κοίταξε, να μιλήσουμε για την ΑΕΚ λίγο. Ναι. Για την κλήρωση θέλω να πω λίγα πράγματα. Ναι. Χαρικές. Πες για την κλήρωση. Πανηγύριζε, όχι χαρικά. Θεωρώ την πιο εύκολη ομάδα από τις 8 που ήταν. Ποδοσφαιρικά μιλάμε τώρα. Φανερές και ιστορίες και τέτοια, έτσι για φέτος μιλάμε. Την είδα μέσα στη Βέρεια και δεν πίστευα στα μάτια μου ότι παίζει έτσι αυτή η ομάδα. Mm-hmm. Άκουσα το μεσημέρι κάποιον που είπε ότι μια εντεκάδα. Θυμάσαι, Κώστα, που βγήκε και είπε μια εντεκάδα για να αποκλείσει την ΑΕΚ. Ναι, φίλε. Γελούσα. Γελούσα κι εγώ. Ξύπνησα. Έτοιμος να κοιμηθώ μου και ξύπνησα. Αυτή η εντεκάδα μου έρθει εκεί. Αν λέει αλήθεια δηλαδή ότι θα παίξει με αυτή την εντεκάδα, θα φάει άλλα 5 γκολ. Πώς θα πιάσει το Σιμόε, το Γιώχασον, τον Μπανανότε, Βάργκα, Σαραβίδη. Θα παίξει με δύο σέντερ μπακ στα χαφ. Ναι. Ναι. Το Στάμου και τον Καρασαλίδη. Και θα παίξει με τον Γιώχασον και τον Σιμόες και τον Μάνταλο. Ναι, και από μπροστά θα είναι σφαίρες. Μπαρμπόσα, Τσιμπούδα, Ραβίδης και στον πάγκο Μπανανότη και Βάρκας. Δύσκολα θα περάσει ο Ηράκλης. Δύσκολα. Δεν υπάρχει ούτε μία στο τρισεκατομμύριο. Δύσκολα θα περάσει ο Ηράκλης. Δύσκολα. Θα αποκλειστεί ένας από τον ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό. Δεν γίνεται να περάσουν και τέσσερις. Μην το λες. Δύσκολα. Εγώ το βλέπω αλλιώς το έργο. Για πες, φίλε. Εγώ βλέπω ότι η ΑΕΚ θα υποφέρει πολύ. Με τον Ηρακλή. Και να σου πω γιατί θα υποφέρει πολύ. Από πού, ρε? Να σου πω γιατί θα υποφέρει πολύ. Για πες. Ο Πογιέτ μας έχει δείξει ότι είναι σε στυλ Παπαδόπουλου. Ναι. Λοιπόν. Μετά που βάζει 2-3 γκολ, διακόπτω, Πρόσεξε όμως. Μετά που βάζει τα 3 γκολ. Πρόσεξε τι θα σου πω τώρα. Ναι. Επειδή αυτή τη στιγμή έχει καταλάβει τον Παλμό, γιατί ο Πογιέτ είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι. Δεν είναι κυριλέ. Έτσι, είναι ένας ποδοσφαιριστής, ήταν ποδοσφαιριστής μάχημος και μάχημος προπονητής. Έχει καταλάβει τι θέλει ο κόσμος της ΑΕΚ. Και φοβάμαι ότι σε αυτό το παιχνίδι με τον Ηρακλή, ναι, θα φύγει από τα στάνταρ του. Δηλαδή, θα θέλει να τελειώσει το παιχνίδι στο ΆΚΑ. Και εκεί μπορεί να την πατήσει, Κώστα. Και φίλε, στην γραμμή που δηλαδή, θα φύγει από τα δεδομένα του. Θα φύγει από τα δεδομένα του. Ναι. Δηλαδή, θα πάει να το παίξει πρώτο βιολί. Πρώτο βιολί. Και ο Ηρακλής μας έχει δείξει πέρα από το πρώτο παιχνίδι που ήταν απαράδεκτος με την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, το 5-1, ότι είναι ομάδα συμπαγής
Και φοβάμαι ότι η ΑΕΚ θα τον τρέξει τον Ηρακλή. Ναι. Η ΑΕΚ έχει ποδοσφαιριστές οι οποίοι ανασταλτικά δεν είναι τόσο καλοί. Και φοβάμαι μη γίνει εκεί το τρύπημα. Γιατί ο Ηρακλής ένα γκολ μπορεί να το βάλει. Ας το βάλει ένα γκολ, ας το βάλει το ένα γκολ. Τι θα γίνει δηλαδή, θα βάλει ΑΕΚ 2. Θα πρέπει να βάλεις εσύ 3. Γιατί θα χάσει η ΑΕΚ. Γιατί θα αρχίσει, για να σου πω κάτι. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει και η ΑΕΚ σίγουρα θα προσπαθήσει να πιάσει τον Ηρακλή από το λαιμό και να το σκοτώσει. Θα το συνεπάρει κερκίδα. Εάν έχει γκίνια εκείνο το βράδυ η ΑΕΚ και γίνει κανένα μελέ και γίνει κανένα 0-1. Θα αφήσει χώρους, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Γιώχανσον πιστεύω ότι δεν θα παίξει τόσο πίσω όσο παίζει. Θα βγει μπροστά δηλαδή. Θα παίξει πάνω από τα 10 μέτρα από το κέντρο. Το κέντρο 15. Κατάλαβες, 15 μέτρα. Έτσι πως το λες, μπορεί και οποιαδήποτε ομάδα να είναι άτυχη, να μην είναι καλή και να φάει ένα γκολ και να σε βλέπω ότι είσαι λίγο υπερόπτης. Δεν έχεις πολύ μεγάλες διαφορές με τον Ηρακλή. Είσαι μια ομάδα, άκουσε με λίγο. Είσαι μια ομάδα σαν τον Ηρακλή. Εγώ να ακούσω εγώ εσένα για την ΑΕΚ, αλλά δεν γίνεται. Ένα λεπτό. Να ακούσει την άποψη ομάδα. Άμα δεν σταματάω και θα τη λέω. Όχι, είναι πέσυνα. Είσαι αυτή τη στιγμή μια καινούρια ομάδα στο χώρο τη εθνική κατηγορία για τώρα. Δεύτερος, πρόσεξε. Επαναλαμβάνω, δεύτερο, αίτητο στο κύπελο χωρίς να δεχτώ γκολ. Πρόσεξε. Τρία γκολ ακυρωθέν και κάνα 2-3 πέρα που δεν μα δώσει. Άφησε με να ολοκληρώσω για να μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, ναι. Είσαι καινούριο στο χώρο. Οι οπαδοί σου στην κερκίδα δαγκάνε τα χείλη τους κάθε Κυριακή γιατί θέλουν να δουν την ΑΕΚ που αγαπάνε και δεν την βλέπουν. Και αρχίζουν σιγά σιγά να έχουν απαιτήσεις από τον Μπογιέτ, από τους ποδοσφαιριστές, από τον Μελισανίδη. Και αν εσύ σήμερα βγαίνεις υπερόπτης και λες ότι είναι εγώ τον Ηρακλή θα τον τσαλαπατήσω, όπως έκανε και ο ΠΑΟΚ. Εκεί μπορεί να έχεις κηδεία γιατί είναι ποδοσφαιράκι. Ο Παπαδόπουλος παίζει ένα μάχημο ποδόσφαιρο. Ο Ηρακλής δεν είναι εύκολη λία στο κύπελο. Ξέρει να καλύβει τα νότα του. Και σε μια ψιλοκακή μέρα της ΑΕΚ μπορεί να το πληρώσεις. Θα φορτώσεις με άγχος την ομάδα και μπορεί να την πληρώσεις. Σε ψιλοκακή μέρα μπορεί οποιαδήποτε ομάδα να το πληρώσει, αδερφέ. Εγώ μιλάω του συλλογικού. Την έχει στην ΑΕΚ πολύ ψηλά από ό,τι είναι αυτή τη στιγμή. Δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά από τον Ηρακλή η ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο-τρεις. Αποδείχθηκε μεταξύ μας παιχνίδι. Μην κοιτάς τώρα μια κακή εμφάνιση του Ηρακλή. Θα κοιτάς γενικά τον Ηρακλή. Πολύ καλή εμφάνιση της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ την κοιτάς με το Λεβαδιακό. Με το Λεβαδιακό γιατί δεν λες τίποτα. Να κάνω μια ερώτηση. Δεν σε Καλονί ήταν κακή ο ΠΑΟ καλός. Ο ΠΑΟΚ ήταν. Καλονί δεν υπήρχε ομάδα Καλονί στο γήπεδο. Ήταν ένα ΠΑΟΚ φλίαρος. Καλό ΠΑΟΚ φλίαρος ΠΑΟΚ ήταν. Δεν υπήρχε, δεν μπορεί αυτό το παιχνίδι, δεν περνάει ούτε στην τακτική ούτε τίποτα. Γιατί δεν λες για το παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Που σηκώθηκε όλο το ΑΚΑ και ήθελε το ροντέο και την πλήρωσε ο Πογιέτ. Δεν μπόρεσε να κρατήσει τους ποδοσφαιριστές του τακτικά ο Πογιέτ με το Λεβαδιακό. Την έχασε την ομάδα από τα χέρια του. Τι σχέση είναι σου αυτό, τι είπε αυτό, κάναμε δύο δώρα χριστουγεννιάτικα στο Κομπότι, έτυχε, εντάξει, οκ. Okay, όχι, έκανες δύο χριστουγεννιάτικα, η ΑΕΚ έδειξε αναρχία πράγμα που δεν ανέχεται ο Πογιέτ. Γιατί ο Πογιέτ είναι μεγάλος προπονητής, να έχεις υπόψη σου. Και δεν ανέχεται αναρχίες. Μήπως έδειξε και λίγο αναρχία ο διαιτητής που ακύρωσε ένα καθαρό γκολ στους 44. Ο διαιτητής έχει το σκοπό του, από εκεί και πέρα εσύ ανάγκη τι κάνεις για να τελειώσει το Κομπότι. Δεν είναι αυτή τη στιγμή έτοιμη η ΑΕΚ να κερδίζει και το διαιτητή. Αυτό που σου λέω εγώ λοιπόν. Καταλάβες. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή δεν μπορώ να σου το πω εγώ, το λες εσύ, πρόσεχε τον Ηρακλή, ο οποίος είναι δυνατός. Δεν είναι η ΑΕΚ. Αυτό είπα. Τον παλαιότερο χρόνο που μπορεί να κάνει μια χαρτιά τον Ηρακλή. Θα ματώσει για να τον περάσει. Άκουσε τον Νίκο που σου μιλάει. Θα περάσει πολύ εύκολα η ΑΕΚ τον Ηρακλή. Θα το δούμε. Εδώ θα είμαστε, θα το ξανασυζητήσουμε. Ο Νίκος λέει. Ναι. Η ΑΕΚ προσέχει, παίζει τρίτο στόπερ. Όχι άμα κοιμηθεί ο Θεός. Εσύ πάντα δεν μπορεί να έχεις ρέντα. Ο ΠΑΟΚ έπαιζε με μια ομάδα που δεν υπήρχε στο γήπεδο, την Καλονή, και δεν μπορούσε να βάλει γκολ για ένα ημίχρονο. Και μπορεί στο offside να γινόταν το 0-1 και να έλεγα εγώ σήμερα για χαροντάν και αμύγδαλα, θα μπορούσα να το πω. Τι θα έλεγα πριν από το παιχνίδι όμως, ποια Καλονή ρε παιδιά. Όπως λες εσύ τώρα, ποιος Ηρακλής ρε παιδιά. Λες φιλαράκι πολύ γενικά και θεωρητικά, έτσι και ο Ολυμπιακός με τη Βέρεια να παίξει, ο Ολυμπιακός με τα Τρίκαλα, μπορεί να γίνει αυτά που λες. Δεν είσαι ομάδα συνοχής αυτή τη στιγμή
για να μπορέσεις να κερδίσεις οποιαδήποτε ομάδα σε θεσμό κυπέλου. Άμα ήταν το πρωτάθλημα, θα σου μιλούσα διαφορετικά. Αυτό το παιχνίδι έχει πολύ τακτική μέσα, έχει πολύ μάχη μέσα, έχει πολύ αίμα μέσα, που η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολο να το κερδίσει. Τώρα, εάν τη πάνε όλα καλά, μπορεί να ρίξει και ένα τρίμπαλο. Αλλά σου λέω ποια είναι η λογική. Ξέρεις πώς μιλάς τώρα, ότι έχουμε μόνο ένα παιχνίδι. Μέσα στο ΑΕΚ είναι διπλά τα παιχνίδια, μην το ξεχνάς. Δηλαδή η ΑΕΚ θα πάει να χάσει μέσω Κατσατζόγλου. Εμένα αυτό που μου δείχνει η ΑΕΚ είναι ότι ο κόσμος της διψάει για ποδοσφαιρικό αίμα. Θα ζητήσει λοιπόν την κεφαλή του Ηρακλή στο ΑΕΚ. Θα ανοιχτείς. Κατάλαβες τι σου λέω. Αυτό, σου λέει τόση αυτό θα πρέπει να προσέξεις. Δεν σου λέω ότι θα πας και θα χάσεις τον Ηρακλή στο ΑΕΚ. Λέω το παιχνίδι δεν είναι να το λες πέρασα και έφυγα. Αν θες να μιλήσουμε οπαδικά, εντάξει, και εγώ μαζί σου είμαι. Πάρτον τον Ηρακλή. Αλλά αν τα βάλουμε τα πράγματα τακτικά και τα αναλύσουμε, οι τακτικές που έχει η ΑΕΚ με τον Ηρακλή δεν έχει μεγάλες διαφορές. Η ΑΕΚ είναι δυσκύλια στον γκολ. Δεν είναι εύκολη στον γκολ. Είναι δυσκύλια. Να σου πω λίγο κάτι. Και μετά έχεις να κάνεις με τσιριμπίμ τσιριμπόμ ποδοσφαιριστές. Δεν έχεις τους μαχητές του Ηρακλή που θα ρίξουν την κλωτσιά, που θα ρίξουν την καρατιά, που θα βάλουν τη μάχη μέσα. Εκμεταλλεύσου τον άξονά σου. Κατάλαβες. Εκείνο είναι όλο το θέμα. Άμα παίξεις με μυαλό, μπορεί να το βάλεις 3 γκολ τον Ηρακλή. Αν οι παίκτες του ΑΕΚ παρασυρθούν από τον όχλο, είσαι επικίνδυνος. Αυτό θέλω να πω. Τα λέμε γιατί θα έχει κόσμο. Bye bye. Επόμενη γραμμή και όσοι είναι στις γραμμές μιλάνε. Δεν μιλάμε ποτέ οπαδικά όταν μιλάμε για άλλες ομάδες. Για μπαλίτσα μιλάμε. Αν διαφωνείς Κωστή κάπου το λες για... Συμφωνώ, η προσέγγιση σου ποδοσφαιρικά είναι πάρα πολύ καλή. Καλημέρα Βίλε. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα Βίλε. Θα σας κάνω δύο ερωτήσεις. Βεβαίως, όσες θέλεις. Η μία είναι πώς βλέπετε το παιχνίδι με τη Βέρεια και η δεύτερη την κρίση του κυπέλου. Εννοείς για τον ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Βέρεια. Ναι. Ναι, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να είναι σοβαρός. Δεν θα πρέπει να είναι υπερόπτης. Δεν έχει την πολυτέλεια να κάνει κακές εμφανίσεις για να μπορεί να κερδίσει τη Βέρεια. Από εκεί και πέρα, αν θέλεις τη δικιά μου άποψη για το παιχνίδι του Πανιωνίου, νομίζω ότι είναι μια ομάδα και αυτή σκληρή, φέτος παρουσιάζεται. Μια ομάδα συνόλου, δεν υπάρχει ο Αστέρας εκεί, είναι μια ομάδα συνόλου. Και ο ΠΑΟΚ αν θέλει να την κερδίσει θα πρέπει οπωσδήποτε να βάλει γκολ στη Νέα Σμύρνη. Αυτή είναι η άποψη δικιά μου. Καλύβεσαι. Καλύβεται. Ωραία. Ωραία. Κάτι άλλο. Ωραίος. Όχι, ευχαριστώ. Ωραία. Να είσαι καλά. Ωραίος. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Πάμε επόμενη γραμμή. Επόμενος. Έλα φίλε. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Άντε φίλε, πάμε, καλημέρα. Μήπως είμαστε από ίντερνετ και έχει αργή επιστροφή. Παλικάρι μου, εσύ που μίλησες. Εσύ, ναι. Καλημέρα από Στουτγκάρδη, παιδιά. Καλημέρα φίλε από τη Στουτγκάρδη, από την όμορφη Στουτγκάρδη. Αργανός από Στουτγκάρδη. Να είσαι καλά. Και έχω και ένα στασούλε φίλε Παύση, μία σε σένα και μία στο φίλο από τον Πόχουμ. Ωραία. Λοιπόν, εσύ, αν δεν κάνω λάθος, είπες φίλε μου ότι έχεις μία φίλη δικηγόρο την οποία προτίθεσαι να τη στείλεις στον Άρη για πρακτική, έτσι. Ναι, εντάξει, χαβαλέ κάνουμε, έτσι, ελπίζω να το κατάλαβε. Χαβαλέ, ναι. Ναι, αλλά, ναι, εγώ δεν σε γνωρίζω προσωπικά όμως. Ναι, α, εντάξει. Έτσι, εγώ δεν σε γνωρίζω προσωπικά και είμαι και εγώ αλφα άρρωστος με τον Άρη. Ναι. Λοιπόν, να γυρίσω και να σου πω τώρα στο ράδιο, στον αέρα, ότι έχω και εγώ ένα φίλο που σπουδάζει μάρκετινγκ, να το στείλω στον ΠΑΟΚ. Ναι, να το στείλω. Βέβαια. Ναι. Συμφωνώ. Μα... να την παροχές υπόπεδα και τους κάνουν γήπεδα και τους πληρώνουν τα ρεύματα. Μαζί σου είμαι εγώ. Διαιώνιση, ναι, αυτό είναι η διαιώνιση της κόντρας. Μαζί σου αυτά είμαι. Αυτά μπορούν να γίνουν δηλαδή με τις γνώμεις. Ναι. Ναι. Ότι αυτού του είδους οι κουβέντες ή οι ατάκες, καλό θα είναι να είναι σε πιο προσωπικό επίπεδο, δηλαδή σε μια παρέα, σε ένα τραπέζι. Μας δίνουν. Τώρα ο Πόχουμ και ισχυρίζεται. Ναι. Σέβομαι βέβαια το Παυσιλίκη και το δικό σου και του κάθε οπαδού. Εντάξει, προς Θεού να πούμε. Ναι. Βγαίνει όμως τώρα ο φίλος ο Πόχουμ και με το καλό να ελευθερωθεί η κυρά του, να αποκτήσει και το δεύτερο διάδοχο. Βέβαια. Και λέει να πούμε ότι θα κάνει τον Άρη στην ιατρική. Σιγά ρε φιλαράκι. Ρέση, άκουσε να δει. Δηλαδή το να σε πει μετά ο άλλος με το συμπάθειο Βλαχοπόχουμ. Ναι. Δεν ξέρω πώς τον αποκαλέσανε και τέλος πάντων παρεξηγήθηκε. Ναι. Είναι το λιγότερο.
Άκουσε να δεις, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω στην παρέα μας αν είσαι χρόνια, αν μας ακούς λίγο χρονικό διάστημα. Είμαι τακτικό, είμαι ακροατής του Κωστή και του διαθέατης. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει, και, μπορώ, βέβαια, αν έχεις ακούσει και εμένα στο ραδιόφωνο έτσι που κάνουμε εκπομπές στις Παρασκευές. Επανειλημμένα φίλο μου, μα γι' αυτό λοιπόν, και πέρα, ας πω, αν... Θα πρέπει λοιπόν να ξέρεις ότι ό,τι έχει σχέση με αυτό που λέμε δεν είναι κάτι το οποίο θέλουμε εμείς τώρα να προσβάλλουμε εσένα, να σε πληγώσουμε ή να σε στεναχωρέσουμε. Απλώς κάνουμε μια καζουρίτσα έτσι για να γελάσουμε, να πάρεις εσύ να πεις για το marketing, να πεις για τους διευθυντές του ΠΑΟΚ, για τα λαμόγια του ΠΑΟΚ που υπάρχουν ακόμα μέσα, γιατί το ΠΑΟΚ έχει γίνει το ΙΚΑ και το δημόσιο, να πούμε, της Βορείου Ελλάδος. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Δεν είναι δηλαδή τώρα να στεναχωριόμαστε. Κάτσε τώρα, αν το κάνουμε για να κάνουμε χαβαλέ. Τώρα αυτό το πράγμα, εάν αρχίζει και γίνεται άρρωστο, εγώ το σταματάω, δεν κουστάρω σχέδιο έτσι. Αυτό, όχι, εγώ δεν το σταματάω. Αυτό φοβάμαι, ρε φίλε, γιατί μέχρι όλα αυτά τα χρόνια. Όχι παλικάρι. Οι βραδινές εκπομπές του Κωστή είναι πιο πικάντικες, πιο χιουμοριστικές, πιο χαλαρές, έτσι. Εντάξει. Ναι, γι' αυτό το κάνουμε. Γι' αυτό, κοίταξε, να απολογηθώ σε κάτι και να τελειώνω και να πεις ό,τι θέλεις. Όταν εγώ γυρνάω όλη την ημέρα στην επαρχία και βλέπω φίλους μου Αριανούς που είμαστε μαζί και πελάτες και φίλοι και χρόνια και αδέρφια, ξέρω εγώ, χρόνια ολόκληρα, 30-40 χρόνια είμαστε φίλοι. Δεν μπορώ εγώ να μιλήσω όταν βλέπω έναν Αριανό ο οποίος είναι στεναχωρημένος, ο οποίος έχει χάσει την καψούρα του, να του μιλήσω δηλαδή και να εννοώ αυτά που λέω για να τον πεθάνω, για να τον τσιγκλίσω. Εγώ τα εννοώ. Θα είναι απανθρωπιά να το κάνω αυτό. Εγώ είμαι απάνθρωπος. Αν και ο Άρης έχει δώσει δικαιώματα σε μένα τον Παοξή, τον κακό ή τον καλό, να μιλάω με κακές κουβέντες για αυτόν. Αλλά εγώ προσωπικά ποτέ, ποτέ μα ποτέ, σε έναν άνθρωπο ο οποίος τραβάει ένα γολγοθά, θα καθίσω να τον στεναχωρέσω. Έλα, μάρει, γολγοθά. Εάν λοιπόν εσείς αυτό το λαμβάνετε κακοπροαίρετο, σταματάω την πλάκα, σταματάμε την καζούρα και μιλάμε καθαρά ποδοσφαιρικά. Όχι, δεν μιλάμε. Όχι, φίλε μου, αφορμή ήταν γιατί πήρε και ο Τονιάρης, ο οποίος έγινε και γραμμές, μίλησε ωραία, υπερασπίστηκε όχι τον εαυτό του. Έτσι, και αυτό στην τρέλα με την ομάδα του. Δεν το ξέρω το παλικάρι, ούτε σε ένα κανένα δεν γνωρίζω. Έλα μωρέ που χάλιασε τώρα. Η πεμπτουσία είναι ότι μας ενώνει αυτή η στρογγυλή σφαίρα, να πούμε το τουλάχιστον 50 γραμμαρίων η μπάλα. Μπράβο. Έτσι. Δεν είναι μόνο η σφαίρα, μας ενώνει. Δεν θα χαλιόμαστε. Και τα δικαστήρια. Ο Άρης έδωσε οι φασαρίες, ναι, και οι μουνιές. Ο Άρης έδωσε δικαιώματα. Όχι, δεν σου κοστί. Να σου πω κάτι, Κωστή. Ναι. Αυτό είναι πολύ αρρωστημένη η τακτική, φίλε. Ναι. Και ξέρεις γιατί. Ζω εδώ και 30. Πρόσεχε να δεις. Για να μην νομίζω ότι ήμουν και κάνω στην Οκόρο σε καμιά εκκλησία, όσο και πιστεύω στο Θεό, πιστεύω πάρα πολύ. Ναι. Λοιπόν, ήρθα 16 χρονών, έχω περάσει από το χουλιγανισμό του Άρεως, έτσι στη θύρα 3 τότε όταν υπήρχαν οι ΣΦΑ. Ναι. Έχω έρθει 16 χρονών πιτσιρικά στη Γερμανία. Το ποδόσφαιρο παντοτινή καψούλα, παντοτινή αρρώστια. Έτσι. Έχω πάει σε πάρα πολλά γήπεδα στην Bundesliga. Μπράβο. Ζορίζομαι σαν Έλληνας, ντρέπομαι, εγώ ο πολιτισμός, να μην μπορώ να βάλω το κίτρινο κασκόλ και να πάω με τα φιλαράκια μου στην Τούμπα. Ας είναι και στη θύρα 2, να πληρώσω και 30 και 40 εισιτήριο. Εντάξει, αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Αυτό πονάει, φίλε. Κοίτα, ρε φίλε, εδώ. Τι πονάει, εδώ δεν μπορεί η θύρα 1 να πάει στη θύρα 3, δεν θα τους δίνουν. Εσύ είσαι φίλο, άλλος φταίει. Ο Άρης είναι, να, φίλε, αρρώστια. Αυτά είναι τα παράγωγα. Αρρώστια είναι αυτά. Ελλάδα, αυτή είναι αρρώστια ο Άρης. Η καινούρια η αρρώστια στην Ελλάδα είναι ότι ομιλούμε ή μάλλον αντιλαμβανόμαστε και καταλαβαίνουμε όλο και λιγότερα ελληνικά, αδερφέ μου. Εντάξει. Γι' αυτό και... Εγώ καταλαβαίνω πώς το λες. Καταλαβαίνω πώς το λες. Απλώς εμείς κάνουμε τις εκπομπές την Παρασκευή για να ξεφύγουμε λίγο από την πίεση της εβδομάδας. Όλη την εβδομάδα στις δουλειές μας τρώμε πίεση. Ερχόμαστε λοιπόν το βραδάκι να κάνουμε λίγο την κατζουρίτσα μας, να πούμε καμιά σαχλαμαρίτσα. Όχι βέβαια να προσβάλλουμε πρόσωπα και καταστάσεις, όπως λέγανε κάποιοι. Έτσι. Ούτε εγώ μπορώ να σου ρίξω αλάτι στην πληγή, να πούμε. Εγώ σου ρίχνω. Εντάξει, αλλά και από σένα θα δεχτώ όταν θα με πάρεις τηλέφωνο και καταλάβω ότι η καζούρα είναι κακοπροαίρετη και δεν αναφέρεις μάνες, σπίτια, παιδιά και ιστορίες. Τώρα η αλήθεια είναι πια. Ποια? Δηλαδή, άμα πάρεις ένα παιδί 20 χρονών, ναι, που σπουδάζει νομική, ναι, και το πα στον Άρη 2 χρόνια, δεν βγει καλός δικηγόρος. Αυτή είναι η ουσία. Νομίζω ότι ο Άρης έχει δώσει δικαιώματα σε αυτό το κομμάτι των δικαστικών μαχών, γι' αυτό το είπα κιόλας. Εγώ έχω κάνει δύο φουσκωτούς, φίλες μου. Μου λένε τώρα, λέει, ξεκινάει ο Άρης τις διαμάχες του, θα πάρουμε μεροκάματα. Έτσι με είπανε. Δύο-τρεις φουσκωτοί φίλοι μου που κάνω εγώ παρέα μαζί τους. Φιλιά στη βροχερή του Τγκάρδη. Να σε καλά, φιλιά. Χιονισμένη. Να μας στείλετε λίγο χιόνι προς τα δω. Όχι Θεσσαλονίκη όμως. Μέχρι τα Γιάννητσά. Θεσσαλονίκη δεν χρειάζεται χιόνι. Λάστιγα δεν έχετε, αλυσίδες δεν έχετε, αλλοκαθαριστήρες δεν έχετε. Πάμε. Παραφλού δεν έχετε. Πάμε. Πάμε, επόμενη γραμμή, ναι. Πάμε, επόμενη γραμμή. Έλα, γεια σου, Νίκο. Γεια σας. Γεια σου, Κωστή. Γεια σου. Το μεσημέρι δεν είχαμε πολύ χρόνο να μιλήσουμε.
Ναι. Λοιπόν, τώρα όσον ο Κλεό. Όσον αφορά για τα παιχνίδια του Κυπέλλου, λοιπόν, η γνώμη μου είναι ότι. Εσείς αποκλειστήκατε από το μεσημέρι. Ναι, από το μεσημέρι. Ποιο μεσημέρι. Από το μεσημέρι, από το απόγευμα, δεν ξέρω. Λοιπόν, ποιο μεσημέρι. Έχασαν από το νίκη μεσημερίου, άρχισε εκεί πέρα. Όσον αφορά τα παιχνίδια Κυπέλλου, εκτός από το Ολυμπιακό Τρίπολη που είναι σίγουρος ο Ολυμπιακός. Τα άλλα παίζονται, ναι. Τα άλλα είναι 50-50 όλα. Εντάξει, μου το λες. Και θεωρώ το πιο δύσκολο και πιο πονηρό το ΠΑΟΚ Πανιώνιος, γιατί ο Πανιώνιος είναι νομίζω η πιο επικίνδυνη ομάδα φέτος έτσι όπως τον είδα να παίζει. Άντε ρε, θα σφυρίξουν λοιπόν, δύο πέναλτι ο διαιτητής εδώ χθες δεν έγινε εσύ. Αυτά δεν τα... Τώρα με τα πέναλτι και με τα offside τα γκολ, άστα. Λοιπόν, άστα ρε, μη τα πια. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ είναι ο τελικός, ρε. Ήθελα να σου πω, ρε, Κώστα. Έλα, ρε. Τη μεσημεριανή εκπομπή. Ναι. Το μεσημέρι γενικά, ναι. Όταν σας ακούω, συνήθως τρώω μεσημεριανό. Τρως, τέτοια ώρα. Ναι. Όλοι τρώμε. Ναι. Και έχετε ένα συνήθειο, εκεί εσύ και ο Γρηγόρης, ναι. Να μιλάτε, ναι. Για Πακιστανούς, για Νέγρους, ναι. Για Ινδούς, για Αιγύπτους. Γιατί αυτοί δεν είναι άνθρωποι, δηλαδή. Επειδή σε έχω πει ότι έχω θέμα, όσο μπορείς απέφυγε το. Κάτσε, για να καταλάβω. Δηλαδή αυτοί δεν είναι άνθρωποι, δηλαδή τι σε πειράζουν όταν τρως. Όταν τρώω, απευθείας με κόβεται η όρεξη. Αυτό είναι το θέμα που έχω. Άρα είσαι ρατσιστής. Και το έχω από πολύ μικρός. Είσαι ρατσιστής. Όχι, δεν τους μισώ. Απλώς μου κόβεται η όρεξη και μετά δύο ώρες δεν μπορώ να φάω. Σκέφτεσαι δηλαδή τη φτώχεια που τραβάνε και τη... Όχι, ρατσιστό μου τρώει, ρε. Είναι ανεξήγητο αυτό το πράγμα, αλλά από πολύ μικρή ηλικία, από τότε που κατάλαβα τον εαυτό μου, ναι. Με το που έβλεπα νέγρο ή με λαμψό, ναι. μου κουβόταν η όρεξη απευθείας. Αυτό δεν έπρεπε να το ψάξεις, ψυχολογικό είναι το θέμα. Από φόβο δηλαδή. Όχι από φόβο, ρε, τι να φοβηθώ. Εγώ είδα τον ξινάκι απέναντι και δεν φοβήθηκα. Τον ξινάκι είδες απέναντι και δεν φοβήθηκες. Θα φοβηθεί τον νέγρο. Έτσι. Λοιπόν, κάνα μπράβο είδες το φίλο. Μας κοροϊδεύεις να πούμε. Είδε τον ξινάκι λέει απέναντι και δεν φοβήθηκε. Οπότε το μεσημέρι μπορεί να λες για τον Γλύκο, μπορείς να μιλάς για τον Τάτο, για τον Χατζή Ισαΐα, για τον Χατζή Σάβα, αλλά άστος αυτούς τους λαθρομετανάτες, μην τους αναφέρεις. Ναι, δηλαδή σε χαλάνε. Τι να σου πω τώρα. Είναι θέμα που και λέω είναι δυνατόν κάθε μεσημέρι που τρώω ο κόκκινος να πει για Πακιστάνο. Εγώ βρήκα μια άλλη λύση. Λοιπόν, άκουσε τι θα γίνει, Κλεό. Να μην τρώω το μεσημέρι. Όχι να μην τρώω, θα τρώω το μεσημέρι, αλλά θα λέει ο Ραπτόπουλος. Ο Κλεό να κλείσει για 10 λεπτά το ραδιόφωνο γιατί θα μιλήσουμε για μετανάστη. Κλάκ, εσύ θα το κλείνεις. Θα μιλάω ο Ραπτόπουλος για το μετανάστη, θα το ξανοίξει 10 λεπτά εσύ. Κλασικά για το μετανάστη ή γενικά για τον νέγρο το μάτι. Γενικά για το μέλαμψο. Αυτό δεν το αρέσει αυτό το. Για το μελαμψού. Δεν του αρέσει το μελαμψό. Δεν σου αρέσουν οι μελαμψοί. Μια τελευταία ερώτηση. Να έχει υπόψη ότι οι μελαμψοί είναι προκυσμένοι όμως. Όταν θες να βγεις παράλληλα με κάποιον, πώς το κάνεις, πώς γίνεται. Παίρνεις τηλέφωνο, μιλάς με τον Ιχολίπτη και λες θέλω να βγω σε αντιπαράθεση, είμαι ο Τάδε. Αν έχει γραμμή όμως. Να είσαι καλά, Κλεωμένη, καλό βράδυ, θα τα πούμε στην πορεία. Απαγορεύεται τις εκπομπές να μιλές για μετανάστες. Πάμε επόμενη γραμμή. Χορεύουν οι νέγροι στη φωγή ενός νέγρου. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Ναι, το ακούσαμε κι αυτό. Καλημέρα. Είναι λίγο ρατσιστό μου τρώω, Κλεωμένη. Ναι, πάμε επόμενη γραμμή. Είναι και αργιανός. Δεν σου λέει κάτι αυτό. Καλημέρα. Εντάξει, καλό παιδί. Ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς, ναι, εσύ μιλάς, φίλε. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Καλά. Θέλω να πω το εξής. Λέγομαι Αντωνιάδης. Εσύ. Μάλιστα. Ναι. Και με ενοχλεί πάρα πολύ ότι βγαίνει κάποιος με επώνυμο ναι. Και χρησιμοποιεί τέτοιους χαρακτηρισμούς για οποιουσδήποτε ανθρώπους. Λέγοντας το επώνυμο του, ας πει καλύτερα το όνομά του μόνο. Μάλιστα. Χωρίς να λέει το επώνυμο, γιατί με πιάνουν στον δρόμο και μου λένε εσύ έβγαινες και τα λέγες αυτές τις βλακίες. Μάλιστα. Ναι. Με στεναχωρεί πάρα πολύ αυτό. Είστε ευαίσθητος, ναι, είστε ευαίσθητος. Τον αφήνεται και τα λέει αυτά που λέει και όπως τα λέει, χωρίς να τα. Η εκπομπή. Να λέει κάποιες χλαμάρες. Η εκπομπή, όπως καταλάβατε, είναι του κυρίου Ραπτόπουλου. Εμείς εδώ πέρα είμαστε φιλοξενούμενοι. Έτσι, ναι. Αν εσείς έχετε κάποιο πρόβλημα. Ακούστε να σας πω. Ακούστε σας παρακαλώ. Ακούστε να σας πω. Κάποιος κύριος βγαίνει και λέει την άποψή του. Άλλοι συμφωνούν, άλλοι διαφωνούν. Εάν εσείς αισθάνεστε προσβεβλημένος, εκείνη την ώρα παίρνετε ένα τηλέφωνο στην εκπομπή στον κύριο Χιλιτίδη, βγαίνετε σε αντιπαράθεση μαζί του, του λέτε αυτά που είναι να του πείτε και τελειώνει όλο μορφα και ωραία το θέμα. Όχι, αυτό το επίθετο έχει. Εσείς θεωρείτε ότι μπορείτε να πιάσω γραμμή, εγώ την ώρα που πήρε ο συγκεκριμένος κύριος. Έχω πάρει 4 φορές τηλέφωνο και μου κλείνει στη γραμμή. Το ίδιο γίνεται και στην εκπομπή τη μεσημεριανή του κύριου Ραπτόπουλου. Ναι. Κόστα το μεσημέρι παίρνω τηλέφωνο, πόσες φορές παίρνω τηλέφωνο ναι. Και δεν μπορώ να πιάσω γραμμή. Ναι.
Το ίδιο συγγένει και το βράδυ. Τώρα για πρώτη φορά πιάνω γραμμή μετά από 5 φορές που πήρα τηλέφωνο. Ναι. Έχουν πάλι 100 άτομα που πήρε γραμμή 100 φορές. Ναι. Βγαίνει ένας με το δικό μου το επώνυμο. Ναι. Είναι και δικό του προφανώς, έτσι. Ναι. Αλλά λέει είμαι ο Αντωνιάδης. Ναι, ναι. Λες και είναι ο μοναδικός Αντωνιάδης στον κόσμο. Και σου γυρνάει το μυαλό εσένα. Προφανώς. Μάλιστα. Τώρα πώς θα το λύσουμε εμείς αυτό το πρόβλημα. Άντε ρε, λύσ' το τώρα το πρόβλημα αυτό. Φίλε, τώρα να σε πω και κάτι άλλο. Θα σου πω δύο πράγματα που έπαθα εγώ. Πείτε μου. Μπαίνει ο Γιάννης Ραπτόπουλος στη φυλακή αδίκως. Λέει, μπήκε ο Ραπτόπουλος στη φυλακή. Παίρνουν τηλέφωνο στο σπίτι, μπήκε στη φυλακή ο Κωστής, τι έγινε κτλ. Τι να πω τώρα εγώ, Γιάννη Ραπτόπουλο, γιατί σε συλλάβανε, ας πούμε, επειδή και τα λοιπά άνθρωπος. Μετά, στον Άρη Πετινού, μια ομάδα πριν 30 χρόνια, έπαιζε να πούμε ένα αεραστέχνη ποδοσφαιριστή. Κώστας Ραπτόπουλος. Και έπαθα να κοπεί. Όχι. Τράκαρε με το μηχανάκι. Σκοτώθηκε ο άνθρωπος. Ήταν να πάει στη Σκόντα Ξάνθη. Αόξανθης ήταν τότε. Και στέλνω στο σπίτι μου στεφάνια, λουλούδια, γιατί νόμιζα ότι πέθανα εγώ. Και τι, αυτά συμβαίνουν τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, ρε Κώστα, συμβαίνουν, αλλά είναι κάποια θέματα όμως τα οποία είναι. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός παίρνει κάθε μέρα τηλέφωνο. Ναι. Δεν μπορούμε να το. Δεν μπορούμε να το. Ένα επώνυμο προφανώς είναι δικό του. Δεν διαφωνώ ότι λέγεται Αντωνιάδης. Ναι. Αλλά λέγοντα ότι ο Αντωνιάδης αυτός εκπροσωπεί ένα καράβι κόσμο. Βγαίνει και ο Μάνος, έτσι. Λέει, είμαι ο Μάνος. Οκ. Okay. Μάνος είναι η μόνος η Μάνος. Οκ. Okay. Μονόπανος. Ναι. Ναι. Βγαίνει άλλο, λέει, είμαι Ολλανδός. Οκ. Okay, είναι Ολλανδός. Ναι. Αυτός βγαίνει με συγκεκριμένο επώνυμο. Αμάν και εσύ, μωρέ, εσύ. Τι έχεις γυναικεία γρουσουζιάκης απάνω σου. Λες, μα τι γκρίνια είναι αυτή. Παντρεμένος είσαι. Εσύ φυσιολογικά δεν συμφωνείς με αυτά που λέει. Παντρεμένος είσαι. Όχι, συζώ. Συζείς. Δεν έφυγε από το παράθυρο η γυναίκα. Όχι, γιατί να φύγει. Εγώ θα πρέπει να φύγω κανονικά. Αυτό έχεις δίκιο. Υπομονή. Θα το συζητήσουμε άλλη υπομονή. Φορά. Καλό βράδυ. Εγώ δουλειά έχω. Α, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Α, ωραίο πράγμα. Ωραίος. Ωραίο πράγμα. Ωραίο. Έχω δουλειά, εγώ μην με ενοχλείς. Τέλος. Σωστός. Ωραίος. Πάμε επόμενη γραμμή. Υπάρχει. Δηλαδή, δεν αν υπάρχει. Η γυναίκα πει κάτι. Ναι. Τι λέμε εμείς. Δεν μπορώ. Σκάσε, έχω δουλειά. Μη, όχι, σκάσε. Όχι, σκάσε. Όχι, σκάσε. Γλυκιά μου, μη μιλάς. Ναι. Πάμε γραμμή. Δεν έχει, φτάνει. Τι. Χαιρετισμό, πάμε. Λέμε. Πάμε άλλη μία, τελευταία. Α, τελευταία. Ναι, καλημέρα. Εντάξει, έχουμε ένα πεντάλεπτο ακόμα. Τι τελευταία, ας πάρουν είναι να πάρουν. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σα. Νάτο. Να είσαι ευχάριστο άνθρωπο. Καλώ. Ο παδό, 40 χρόνια φούρναρη. Έλα. Πού το ξέρει. Ο παδό του ΠΑΟΚ. Παλιό. Μπράβο. Δερβίση. Τον κατάλαβα εγώ. Εσύ που είπε Δερβίση, συνέχισε. Από την Πολύγνη, με κολυμιό και ο Σάκης είναι. Ποιος είσαι ο Σάκης από την Πολύχνη? Ναι, γεια. Σακούλης από την Πολύχνη. Γεια σου, ρε Σακούλη. Του Μπέλου είναι αυτός. Του Μπέλου. Ναι. Μάλιστα. Τι κάνετε εκεί, τι πίνετε κατά εκεί? Εμείς. Ναι. Λιγμένες γράπες. Με λιγμένη γράπα δεν υπάρχει. Τον άνθρωπο, με γλυκάνεις ή χωρίς? Λιγμένες πίνουμε, τρεβίση, λιγμένες. Α, μάρα λιχθεί. Καλά, τρεβίση τώρα. Τι μας κάνουν τώρα οι κρυές και τα. Μη λες κακές κουβέντες. Εκεί στην Πολύχνη ξέρω ότι ο πολιτισμός έχει έρθει. Όχι. Δεν έχει έρθει ακόμα. Ηλεκτρικό ήρθε πάντως. Εμένα μια φορά θα με σκοτώνανε. Στην Πολύχνη. Στην Πολύχνη. Με κόκκινο πέρασε. Όχι, ρε, τι κόκκινο. Πέταξε ένα στην τηλεόρασή του. Θα οξύς. Αγαϊδούρη μέχρι εκεί απάνω. Γιατί έλεγα για τον Καρσία. Και έρχεται και με ορμάει και μου λέει: μου βάλα την τηλεόραση, θα σε σκίσω. Μετά όμως τα βρήκατε. Γίναμε καλή φίλη, αλλά εκείνη την ώρα. Κοιτάξτε, στην Πολύχνη είναι να γλιτώσει το πρώτο. Μπουνίδι, τηλεόραση. Άμα γλιτώσει το πρώτο, έχεις. Τι να έχεις. Κοιτάξτε, Κωστή, άμα γλιτώσει το πρώτο κύμα, έχεις πιθανότητες να σωθείς. Εκεί στο hardball που άμα στην πάρει, άμα σε έπαιρνε στο κεφάλι πρώτη τηλεόραση, δεν θα γινόταν καλή φίλη μετά. Ένας είναι πολύ δυσαρεστημένος μαζί σου εκείνος ο κύριος. Έπαιρνε ναι. Καρδιά. Ναι. Έλα, Μωρέλο, γιατί τι έγινε τώρα και τον Γκαρσία λέει και τα λοιπά. Mm-hmm. Μαλάκωσε τώρα να σε πει τίποτα. Μου λέω στο hardball που πάω και τα λοιπά. Μάλιστα. Ελό, ναι, του δυνατό σου και τα λοιπά. Σκίζει, λέει, ένα τηλεφωνικό κατάλογο. Oh. Δηλαδή, πώς το σκίζει. Έσκησε, λέει, το καρπόζυλο είναι, ρε. Μα τι είναι αυτή. Πεχλιβάν. Παλαιστές είναι, ρε, εκεί πέρα. Σίγουρα παλαιστές. Μιλάμε για θηρία ανήμερα. Με στέλναν και εμένα μηνύματα στο κινητό και δεν τα διάβασα. Κακός. Εντάξει. Έχουμε άλλη γραμμή, Γιάννη. Τελευταίο. Να. Τελευταίο. Ναι. Να, πολύ μου, Μη λε του χαρακτηρίζει του. Σε οπαδούς άλλων ομάδων, γιατί υπάρχει μια διοντολογία εδώ πέρα. Ναι, υπάρχει ένας πολιτισμός. Έλα, πάμε γλυκό αγόρι. Έλα, ρε Κωστά. Έλα, γλυκό αγόρι. Έλα, έλα. Κάνεις. Καλά, γλυκό αγόρι μου. Καλά. Εσύ. Κοντάρα στην Αεροχώλα, στη Νεάπολη. Έλα, άμα, Νεάπολη. Από πρωί. Πάει το τέλο, έτσι. Έτσι. Μην λέμε τα ψήρια τώρα. Έτσι. Λοιπόν, εκείνο ο κύριο βγήκε ο μεγάλο και έλεγε και έλεγε και έλεγε. Ο, ναι. Δεν μου λες, να σε πω κάτι λίγο. Άκου, 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 άκου.
Εμένα, εμείς αναγκαστικά βάζαμε ένα τρίτο λεωφορείο σε κοπή. Λοιπόν, που παρακαλούσαν, γιατί δεν είχε ο Εύωσμος σύνδεσμο τότε. Είχε κάτι ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά παιχνίδια. Λοιπόν, ναι, ναι. Βέβαια, δεν είχε, φίλε μου. Μετά έκανε το λέμε, πώς θα γίνει δηλαδή. Εγώ μεγάλωσα με πέλο και μπροστά και εμείς οι πιτσιρικάδες πίσω και καλά. Στο πούλμαν. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, μη βγαίνει και λέει για Ηρακλειδείς και έτσι και εκδρομές, γιατί ονομαστικά έχω 9 άτομα που τους έβαζα μέσα στο πούλμαν μου. Του Ηρακλή. Πειράχτηκες εσύ τώρα για αυτά που είπανε. Πηγαίνανε Ηρακλειδείς με το πούλμαν τον Παοκ. Πηγαίνανε, μαθαίνανε. Μαθαίνανε. Μαθαίνανε την πορεία, χαρτογράφηση των δρόμων. Άκου τι μαθαίνανε, τι θέλανε να μάθουνε. Τι θέλανε να μάθουνε. Λοιπόν, έβαζα 7 Ηρακλειδείς και 2 Αριανούς. Φίλε. Και μέλεγε ο Μπέρος Χολάν, κανόνισε άμα δεν είναι πρώτη γραμμή αυτή την πέρωσες. Δεν κανόνισε. Και ήταν πρώτη γραμμή όμως. Ήταν πρώτη γραμμή. Πίσω από μένα ναι. Πίσω από μένα. Δεν την πλέρωσες όμως. Εντάξει. Τα έβαγες τη φάπα σου, δεν μπορεί. Ο Μπέλος έρχνε από καμιά φάπα κάπου κάπου. Έτσι είναι. Όχι, ο Μπέλος εμένα με είχε... Στρατηγό! Τις Στρίκυλες, με τον Βρυσάκη, από το Λιμνό συγχωρεμένο. Μάλιστα. Καρδένα απέναντι. Τώρα όμως με τον Ιβάν που έχεις φορέσει, έχεις βγάλει το φλάι και έχεις φορέσει το κουστούμάκι και το σκαρπινάκι, δεν λες τίποτα. Ναι. Κοιτάξτε, τα φλάι τα ψηρίσαμε τα 8 το μοναστηράκι και τα μπορτό που φέραμε τα κάτω. Καλά, ρε, τώρα μην λες τέτοια πράγματα στα ραδιόφωνα. Και μας στείλουν καμιά απόδειξη στο Μετρόπολη στο μοναστηράκι. Κάτσε καλά να πούμε. Καλά, αυτά γίνανε τώρα που είναι 28 χρόνια. Τώρα ο Ιβάν έχει πάρει κάτι ρώσικα κουστούμια. Κασμίρ. Θα τα φοράνε στη θύρα 4. Για κάνω. Κασμίρια θα φοράμε τώρα. Κασμίρια. Βέβαια, εγώ πήρα και λουστρίνη. Κάτσε καλά. Με μαύρη κάλτσα. Βέβαια. Κάλτσα και κάλτσα. Κάλτσα άσπρη. Βέβαια. Και θα πάω στη θύρα 3. Θα εκπολιτιστώ. Γλυκό αγόρι πας στην Τούμπα τώρα. Μην βάλει. Εγώ. Ναι, ναι. Εγώ. Κοίταξε. Πού να πάει αυτό στην Τούμπα τώρα. Bye. Έχω τρελαθεί, σου είπα, όταν βάλαμε τα καθίσματα στην Εφτάτη. Πολιτισμικό. Δεν το άρεσε. Πολιτισμικό όντω. Τρελάθηκα τότε. Τρελάθηκα με το συμβούλιο, γιατί ήταν όλοι. Έπαθε πολιτισμικό σοκ με τα καθίσματα. Ερχόμαστε, όπως π.χ. Βρίζεις τώρα, έτσι. Mm. Τότε μπαίνανε σαράβιδες, κοσίκοι, όλοι. Ναι, ναι. Άρα, μάρα, μάρα. Και τον πουλινό, έτσι το φάγανε και τα φράγκα και πολλά. Γιατί? Πολλά φράγκα. Το φάγανε. Γιατί? Ναι. Εκείνο τον Ολιβάριο, το τρένο. Ναι. Ναι. Τρένο. Την ταχεία εκείνη. Και ξεσηκωνάζαμε, βάλε το τρένο, το καρβουνιάρι μέσα. Δεν με λες τώρα πάω στην Τούμπα. Τώρα πάω στην Τούμπα. Πάω, αλλάξεις κάτι. Δεν κάθεσαι στα καθίσματα. Πηγαίνω λίγο έτσι άκρη-άκρη, λίγο ότι άμα τρελαθώ με τους πιτσιρικάδες, θα πούμε, δεν, εγώ σαν τον ο κιόρνας. Με τους πιτσιρικάδες εντός ή με τους πιτσιρικάδες εκτός? Εντός. Εντός. Α, λέω γιατί, ναι. Εντάξει, εντός. Πώς τα βλέπεις τα παιδιά της θύρα 4, το καινούριο αίμα, πώς το βλέπεις? Για πες. Δεν σέβονται. Δεν σέβονται, το 80% δεν σέβονται. Δεν σέβονται, τον παλιό τον Παοξή. Όπως εμείς. Ναι. Γιατί βρέξει χιονίσει, εμείς είμαστε 300-500. Ναι. Και σαν τέρμπι άντεχε 500 και καλά. Δεν και ακούνε καλά. Δηλαδή τον παλιό τον καταδρομέα, ας πούμε. Όχι. Έλα, γιατί αν καθόμασταν στην Αλφα εμείς, ναι. Και το κάγκελο, η Νέα Πολύ και κάτω, ξέρεις. Δεν έχει δηλαδή κανένα μπέλο εκεί πέρα να δίνει ρυθμό, να ρίχνει καμιά φάπα που χρειάζεται. Ναι. Και Τζαμάλ. Και Τζαμάλ. Τζαμάλ. Δεν έχει. Πάνω τώρα που είναι Νέα Πολύ. Οι αμπελόκηποι ήταν εκεί. Ναι. Έτσι. Καταλαβαίνω τι. Ήταν στο μικρό προσυντήρια. Βέβαια. Εγώ αλήθεια δεν λέω, φίλε μου. Εντάξει, τώρα υπάρχει και το γυναικείο φύλλο, υπάρχει και ο πολιτισμός. Εντάξει, τα πράγματα έχουν. Ηρακλειδής που λέει ο κύριος. Ναι. Που λέει Ηρακλειδής. Δεν μιλάω με επίθετα. Ναι. Στην Επτάδοφο, στον πρώτο όροφο, και ανώδευκη, ναι. Ήταν πρόεδρος ο κύριος Χρήστος. Δεν λέω επίθετο. Δεν με λες. Δεν με λες. Άμα ήσασταν τώρα εσείς 25. Άκου ερώτηση.
Άμα ήσασταν εσείς 25 χρονών και σας έλεγε η θύρα 10, δεν πατάτε εδώ πέρα να πούμε, τι θα κάνατε? Τι κάνουμε? Άμα ήσουν τώρα πιτσιρικάς 25 χρονών μαζί με τους άλλους φίλους σου και σε έλεγε ο Μάνος και οι άλλοι δεν πατάτε από το Καφτατζόγλιο, τι θα κάνατε? Δεν πατάμε. Ναι, τι αυτοί δεν θα πατούσανε. Στο Καφτατζόγλιο. Ναι. Τώρα τι έγινε. Ναι, τώρα τι έγινε και. Ναι, βέβαια. Ναι. Έτσι. Αυτοί δεν θα πατούσαν, όχι εμείς. Τότε. Ναι. Τώρα. Τώρα. Ναι, βέβαια. Τώρα. Τώρα κάναν αυτοί τους αυτόνομους, α πούμε, και καλά εκεί πέρα. Καλή. Και φωτογραφίες με τα φλαράκια μου. Καλή. Γιατί ήταν φίλοι μου. Καλή είναι η αυτόνομη, καλή δεν είναι? Τι είναι? Δυνατή, λέω, είναι η αυτόνομη, ναι. Δυνατή είναι. Άμα σε κάνει. Τι δυνατή είναι, εσύ, να πούμε, αξίζουν να πούμε 50 άτομα. Καλά είναι 50 άτομα. Οι 50 άτομα κλείνουν όλη την οδό. Κλείνουν όλη την οδό, να γίνει κάτι τη νέα, τη νέα Αγίου Δημητρίου ή την παλιά. Τη νέα. Προέκταση. Για να ξέρω δηλαδή. Την κλείνουν και λένε δεν περνάει, πάω ξύς απέδω μωρέ. Γιατί ξέρεις κάτι, από εκεί πέρα, από τη 10, απέναντι ήταν το τέρμα της Τριαδρίας, τα λεωφορεία. Τα λεωφορεία, ναι. Μέσα από εκεί τρέχανε, αλλά οι δικοί μας ήταν καβατζωμένοι μέσα εκεί. Τα παλιά τα χρόνια, ναι. Και μην με μιλάει εμένα ο κύριος τώρα, ιστορίες Μαρκούδες. Ναι. Τώρα όμως. Του δίνω για αποδείξεις εγώ με φωτογραφίες. Παλιά. Ναι. Να του πω και ένα όνομα και με. Όχι, μη λες ονόματα στον αέρα, κλείσε. Κλείσε, μας βάλεις φυλακή. Θα πάμε, όχι. Φυλακή θα μας βάλεις. Καλό βράδυ. Δεν είμαστε συνηθισμένοι. Καλό βράδυ. Όχι, για τα φλάι παρέτσι. Τα λέμε. Για εντάξει, έγινε. Πάμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Τελευταίος. Έλα, Νίκο. Έλα. Έλα, καλημέρα, ο Τζόρνταν είμαι. Γεια σου ρε Τζόρνταν, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Σου, ρε, ρεπόρτερ. Χρόνια πολλά, πού είσαι εσύ ρε. Πού να είμαι ρε εσύ Τζόρνταν, πού να είμαι. Πες γανιτζά ήμουνα, δεν σε είδα. Δεν χτύπησες κανένα τηλέφωνο. Δεν πρόλαβα ρε φίλε, γεμάτος ήμουνα. Δεν πειράζει, καλά είναι, δουλειά να έχεις. Καλά είσαι. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Πώς τι. Γιατί δεν λες την αλήθεια ρε, εκεί στην Πολύνη πες, θα λες την αλήθεια στον κόσμο ρε. Τι. Και αν δεν ήταν ο φίλος μου ο Τζόρνταν, ακόμα θα με βαράγανε, γιατί δεν το λες. Καλά ρε Τζόρνταν. Με τον Καρσία τότε, γιατί δεν το λες ρε φίλε, τα ξέρει ο κόσμος. Καθάρισες, αυτό είναι αλήθεια. Α, μπράβο, να τα λες, ο κόσμος τα ξέρει να πούμε. Εντάξει, τέλειωσε. Λοιπόν, ναι. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Δεν μου λες με τον Μπερμπάτοφ πώς την βλέπεις τώρα, τι γίνεται εκεί, σαν δεκάρι, ωραίος δεν είναι. Σαν δεκάρι. Ναι. Απάντη θέση. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ αδικεί τον Μπερμπάτοφ και ο Τούτορ τον αδικεί. Σιγά. Γιατί δεν έχει δεκάρι για να τον γεμίσει, για να τον ταΐσει που λέμε. Ναι. Και δεύτερον, αφού δεν έχει δεκάρι, γιατί δεν βάζει τον ίδιο δεκάρι. Βέβαια. Μία θέση η οποία. Να μοιράζει καμία πασούλα, να μην μαρκάρει, ήτανε να μην πατάει περιοχή. Ναι. Έκανε και ένα ωραίο γκολ, έκανε και δύο παλιές στα 20 λεπτά που έπαιξε. Τι έκανε γκολ. Ο Φιντανίδης και ο Λαζαρίδης έχουν κάνει 50 ο καθένας τέτοια. Μια χαρά, ήταν πολύ ωραίο ο Μπερμπάτοφ, εκεί είναι η θέση του. Αφού δεν έχει δεκάρι ο ΠΑΟΚ. Δεύτερον, το κύπελο, την κλήρωση πώς την είδες? Δύσκολο σε βλέπω. Μια χαρά είμαι, τελικό πάω άνετα. Σε σπρώξανε χθες. Ναι, αλλά πες και το άλλο, γιατί δεν έβγαλε μια κάρτα το δάφκο πιο νωρίς. Έλα ρε, το δάφκο, γλίστρισε ο δάφκος. Τι κάρτα έβγαλε. Τον έβγαλε κίτρινη ρε. Τον έβγαλε κίτρινη ρε τα γάρι. Τι θες να κάνει ρε. Κίτρινη, τον έβγαλε κίτρινη. Αυτά ο Ολυμπιακός δεν τα κάνει. Τον έβγαλε κίτρινη κάρτα. Έλα, τελικό κυπέλου είσαι, πήραμε το μήνυμα. Εγώ δεν γουστάρω ρε τέτοια πέρα. Δεν γουστάρεις, αλλά τα παίρνεις όμως. Τα παίρνω, ας μην τα βίωσε ρε φίλε, πάλι τα παίρνω. Και ο Ολυμπιακός δεν τα θέλει, τι να κάνουμε τώρα. Δεν μου λες το άλλο. Για πες. Σε κάθε νομό, η κεφαλή του νομού ποιος είναι, ξέρεις? Ο Δήμαρχος. Ο Νομάρχης. Στη Λάρισα τον Νομάρχη πώς το λένε, ξέρεις? Όχι. Κεφαλοτήρι ρε φίλε. Κεφαλοτήρι. Είναι τα τυριά και έχω την κεφαλή του. Είναι Τζόρνταν χιούμορ αυτό, ε. Έκλεισες. Τα λέμε. Γεια χαρά. Γεια σου Τζόρνταν. Ο Πόντιος κάνει το βλάχο καζούρα. Ο Πόντιος κάνει το βλάχο καζούρα. Έκανε χιούμορ το παιδί, ρε. Σου είπα ανέκδοτο να γελάσει το χιλάκι σου. Γλίτωσε στην Πολύχνη, ελέο Τζόρνταν. Μπήκε ρε παιδιά, αυτό και τα λοιπά. Άρα τον έχει υποχρέωση, φίλε. Τον έχω. Εκεί δεν έχει. Είναι όλοι παλαιστές. Σου λέει το παιδί. Ναι. Έσπασα λέει την τηλεόραση. Όχι ρε φίλε. Μα εσύ τώρα λες για την τηλεόραση. Σου λέει ο άλλος. Πήγα στο γήπεδο λέει της Τούμπας και είδα καθίσματα μέσα. Ναι. Δεν θέλω ρε καθίσματα στο γήπεδο. Στο είπε ο άνθρωπος. Ούτε το αλέτες ήθελα. Δεν ήθελα.
Είχε συνηθίσει σε έναν άλλο πάο. Μασιλαράκια ήθελε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Είναι και αυτό πάο ξύ. Πώ θα γίνει. Όσοι τυπάτε, τρυπάτε μια φλόρη, να θυμάσαι. Βέβαια, είναι από εκείνα τα χρόνια, ναι. Τώρα βλέπει, πάνε γκομενίτσε μέσα. Βέβαια. Τα κομμενάκια αυτό και τα λοιπά. Λιπ γκλό. Πήγε ο άλλο ο κανίβαλο εκεί πέρα. Σου λέει τι δουλειά έχω εγώ. Δεν είναι καλά, λέει. Τι δουλειά έχω εγώ με αυτού εδώ πέρα. Έτσι. Είδε κινητό και νόμιζε ότι ήρθε από Διαστημόπουλο ήταν. Όλοι είναι μέσα στο παιχνίδι. Έτσι. Και ειδικά οι πενιντάριδες, ας πούμε, που έχουν ζήσει μια διαφορετική νοοτροπία και διαφορετική κουλτούρα, τα βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά. Εμείς. Εκπολιτιστήκαμε, μην νομίζεις ότι. Ήμασταν κι εμείς σε μια άγρια κατάσταση. Μα η Τούμπα θυμίζει το εθνικό το γήπεδο, το Καραϊσκάκι, όταν παίζει ο Εθνικός. Ναι. Βέβαια. Πολιτιστήκατε. Το Καραϊσκάκι τι θυμίζει. Το Καραϊσκάκι, όταν έπαιζε ο Εθνικός, είχε πιο πολύ κόσμο. Σοβαρά. Σαν τους Εθνικούς καταντήσαμε. Δεν πάνε οι παοξίδες. Γιατί οι Ολυμπιαξίδες πάνε. Και για τον... Οι Ολυμπιακοί πάνε. Πάνε στα μεγάλα μάτσα. Άσε τα μεγάλα μάτσα του Champions League. Θα πάνε γενικά στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Πόσο κόσμο θα έχει. Στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ναι. 40.000. Θα έχει 40.000. Στο ΠΑΟΚ, ναι, γιατί είναι μεγάλη ομάδα. Μεσητός αντίπαλος. Ναι. Ολυμπιακός Ηρακλής πόσο θα έχει. 7-8.000. Ολυμπιακός Ατρόμητος. 7-8.000. Τι είναι 7-8.000, πόρια. Εντάξει. Δεν πάει κανένα στο γήπεδο, Κωστή. Το προϊόν δεν είναι καλό. Το προϊόν δεν είναι καλό. Εμείς που αγαπάμε και λατρεύουμε το ποδοσφαιράκι και προσπαθούμε να το κρατήσουμε σε ένα επίπεδο. Έτσι. Εσύ μάχες εδώ, δίνεις τις μάχες σου. Φύρουμε. Να πούμε κονταροχτυπιέσαι. Βλέπω τον. Πώς το λένε αυτόν τον νεκροκεφαλή που λέει ο. Τον πρόεδρο της ΕΠΟ. Σε κάνει καμιά πλακέτα απονομή, να πούμε. Γιατί... Ο Γκυρτζίκης. Να σε φωνάζει εκεί στην ΕΠΟ να σε απονέμει κανένα μετάλλιο, να πούμε, έτσι. Κατά το καλοκαίρι. Ραβδόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Ίδιος ο Σταυρίδης. Λοιπόν, ναι. Και πάει και κάνει μια κλήρωση στο κύπελο χωρίς ντέρμπι. Ναι. Ναι. Σου χαλάει τη δουλειά. Ναι. Κάνε ρε εσύ ένα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ένα ΠΑΟΚ Ηρακλής να έχουμε να μιλάμε. Τα γάρι. Μέχρι το Φεβρουάριο. Τα μπαλάκια. Λοιπόν, τέλος. τα λέμε Δευτέρα. Να είστε καλά. Καλή λοιπόν, συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά. Κυριακό, 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 να είστε